Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Να συνδεθούμε απευθείας με την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Δήμαρχος, ο κ. Μωυσής Ελισάφ, δίνει απαντήσεις σε θέματα που τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης από την αντιπολίτευση και επιστρέφουμε. Κάποιες δεκαετίες για να λύσουν ένα κατά βάση απλό πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Επομένως, οφείλουμε να τα πιάσουμε στο κέντρο. Εκεί που ο μηχανισμός, εκεί που υπάρχουν οι άνθρωποι, εκείνοι που αποδίδουν, εμείς οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα. Όπου υπάρχουν όμως ευθύνες, λάθη, αστοχίες, οφείλουμε να επισημαίνουμε και τα λάθη και τις αστοχίες. Ξέρουμε ότι ο περιουσιακός μηχανισμός υστερεί και ποιοτικά και προσωπικά. Είναι προφανές. Ένας μηχανισμός που τα τελευταία 12 χρόνια δεν έχει μία ανανέωση. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει κανένα μηχανισμό ελέγχου, αξιολόγηση. Θα πείτε αυτό είναι πάγιο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Ναι, αλλά και ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτός ο τόπος δεν παίρνει μπροστά δεν είναι και τίποτα μυστηριώδης δυνάμεις. Είναι ακριβώς ότι είμαστε εμπειλωμένοι και πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις μας. Και το λέω για να το ακούσω πρώτος εγώ ίδιος. Δεν θα μου αποδώσω σε κανέναν ευθύνη. Είναι σημερινό το πρόβλημα αυτό, δηλαδή ήταν τόσο ωραία τα πράγματα στο πρόσφατο παρελθόν και που ξαφνικά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή και έχουν αποσαφρωθεί οι υπηρεσίες για τους κακούς χειρισμούς που κάνει η Δημοτική Αρχή. Μπορώ να σας πω λοιπόν ορισμένα πράγματα του πρόσφατο παρελθόντος για να δούμε αν πραγματικά ξέρετε πολύ καλά πόσοι διαγωνισμοί είχαν ακυρωθεί στο παρελθόν. Ναι ή όχι. Ναι. Να σας πω λοιπόν την πλημελή επικοινωνία που είχε η Δημοτική Αρχή Βέγγεν με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τις νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι η οικονομική ή η τεχνική υπηρεσία. Ο κ. Παπασίγκας, ο στενός σας συνεργάτης, λέει λοιπόν... Ναι, στενός σας συνεργάτης, λοιπόν. Λέει λοιπόν ο πιστανόμενος σε υπηρεσίες, αυτή η ενέργεια που κάνετε αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, η ημερομηνία 28 Μαΐου του 2019. Διευθυντής προς διευθυντής απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο, η ημερομηνία 24 Μαΐου του 2019. Η υπηρεσία δεν μας δίνει τα αντίστοιχα στοιχεία, γι' αυτό αποτελεί παράβαση πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα και παρακολουθείται το έργο ελεκτικών οργάνων. Η δημοσιονομική υπηρεσία υποκτίας και ελέγχου διαπιστώνει σε έκθεση την οποία έχει αποστείλει ότι υπάρχουν πλημελής λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου και μάλιστα προτείνει τρόπους με τους οποίους αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποδοτικά, να παρακολουθήσουν, συνιστάται να διερευνήσει την τυχόν υποστελέχωση και έλλειψη σε κατατισμένο προσωπικό, να προβεί σε δυνατές ενέργειες για να βελτιωθεί η διεύθυνση της άνθρωπη και βήτα υπηρεσία με επιμορφωστικά κεφαλικό. Θέλω λοιπόν να πω, το πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν το εφεύρε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Και ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα κακής επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου. Τι έπρεπε να κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Είπαμε από την αρχή ότι θα πρέπει να αναδιαπτώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουμε το καλύτερο δυναμικό που υπάρχει με μια αναδιάθρωση των υπηρεσιών. Το κάναμε απλά τη συνέχεια. Έχω επιμεθύνει, έχω πρώτος εγώ επιμεθύνει. Γιατί δεν έγινε όμως τότε. Δεν έγινε γιατί έπρεπε πρώτα να αποκτήσει μια ακριβή γνώση του τι γίνεται. Πρέπει ο κάθε δήμαρχος να είχε μελετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες τις οποίες προείσταται, τις αδυναμίες του, το προσωπικό του, τις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Χρειάζεται ένας χρόνος. Πέρασε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, η απάντηση είναι ναι, θα σώσω.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για νέο οργανόγραμμα του Δήμου. Η απάντηση είναι επίσης ναι. Και ζητήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Ερωτηματολόγιο να ξεκινήσουν να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου. Δεν κάναμε τίποτα, δεν τα απειλούμε κανέναν τον κόσμο. Διότι εδώ σημαίνει το εξής. Όταν λοιπόν υπάρχει ευθύνη κάποιου εργαζόμενου, υπάρχει ο συνδικαλιστικός μηχανισμός, ο οποίος λέει μην ανοίξεις εδώ, πάρε εσύ εκείνη την ευθύνη, πήρε εσύ από το παράθυρο και ο υπηρεσιακός μηχανισμός πρέπει να μείνει αλόγος. Αυτό εγώ που ονόμασα τον πατριωτισμό, τότε δεν ωφέλει κανένα. Πρέπει εγώ να αναλάβω με ευθύνες. Εγώ πρώτα να λάβω τις δικές μου. Δεν έγινε τίποτα περίεργο, ζητήθηκε. Αυτό κάνατε για λόγους εντυπώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Τι κάναμε, ζητήσαμε ο κύριος Βάβας από τους εκλεγόμενους του υπηρεσιακού μηχανισμού έντονε εξηγήσει. Πες μας τι ακριβώς συνέβη. Νομίζω ότι έχουν παραδοθεί, εγώ δεν έχω πάρει ακόμη, αλλά ο κύριος Βάβας μέσα στις μέρες θα πάρει τις έκτακτε εξηγήσει. Τι θα δούμε, αν κρυφθούν ή δεν κρυφθούν, εφαρκίζει. Και θα προχωρήσουμε σε αναδιάθρωση στην, τουλάχιστον στην οικονομική υπηρεσία, επιβάσει ότι ο νόμος που βλέπει, ότι ο οργανισμός λειτουργίας του έτσι ώστε να μην κλειστοποιηθεί το όδη τη δουλειά τη οικονομική υπηρεσία και να αποφευθούν σφάλματα τα οποία λάπτουν το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο, νομίζω για όσον αφορά την ΔΕΙΑΗ, ο πρόεδρος απάντησε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Θέση του Γενικού Διευθυντή είναι μια θεμελιωδική θέση και θα προκυρηθεί. Εμείς λέει το προκυρήσαμε, αλλά εσείς προκυρήσατε τη θέση του Γενικού Διευθυντή όταν είχε ουσιαστικά λήξει η φοιτητή. Και αυτό δεν μπορεί να είναι έργο, είπαμε και τότε, θα στις διοίκησης. Τώρα πρέπει να το ξαναλέμε 10 φορές, να το ξαναπούμε. Απάντησε για τον διαγωνισμό με μεγάλη συζήτηση γιατί κάποιος πολίτης, ο αναπληρωματικό μέλος της διοίκησης, προσέχει στην απεμπεδρομένη διοίκηση. Δεν κρύψαμε ότι όταν πήρε την απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο έγινε μετά από έναν έντονο διάλογο. Όσον αφορά τι έπρεπε να κάνει κανένας όταν ο πρώτος στην τάξη διοδότης αποχωρήσει. Και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνε στηριζόταν στην γνωμοδότηση της μας υπηρεσίας. Και δεν έχουμε και κανένα λόγο να φοβόμαστε τα 5 καμπέλα του Ευρωπαίου. Εμείς εφαρμόζουμε το κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι άλλος είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Για τον διαγωνισμό, νομίζω, του βιολογικού καθαρισμού απάντησε πάρα πολύ εμπεριστατωμένα ο πρόεδρος και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν είναι για τα ληξιαρχεία. Η απάντηση είναι ότι όταν κάνεις μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου, προσπαθείς να εξοικονομήσεις προσωπικό, έτσι λοιπόν ελαττώνεις τον αριθμό των ληξιαρχείων για να μπορέσει να επιταχύνεις το ληξιαρχείο μίσου παραδοσιάλη. Δεν είχε καμία καταγραφή σε ένα χρόνο, είχε μία. Γιατί δεν χρειάζεται να έχει ληξιαρχείο στο νησί. Το πέραμα είχε ελάχιστη. Αυτή όλη η διαδικασία δεν έγινε τίποτα τραγικό που μαθαίνουμε ξαφνικά. Νομίζω ότι ο κύριος Βλέτσας απάντησε στη συνέχεια και ο κ. Ζαλέτος όσον αφορά το ότι είναι τα όσους έχει σχέση με τη λίμνη. Ο κύριος Βλέτσας ξαναεπιμένει στη λειτουργία των παρατάξεων. Δεν απάντησε το Υπουργείο Συνεργών, αλλά είναι πολύ απλό. Κανένα νομοσχέδιο δεν λέει ότι οι παρατάξει συγκροτούν την παράταξη τη Δημοτική Αρχή, χάνονται από την τελεία του. Το θέλετε να προλαμβάνουμε αυτό για να γίνουν ακόμα στην κουβέντα, το προλαμβάνουμε όσε φορέ. Δεν όμω το λέει.
Τι εγώ είπα να άκουσα και ένα έτσι. Αφήστε το να πει και άλλο στην άποψή του. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η έτσι. Γι' αυτό ρώτησα, αν ήρθε απάντηση. Είναι αυθεντία. Αν υπήρχε η απάντηση, θα σα ερχόταν εντό του συμβουλίου. Και θα την κρατούσα στο σπίτι μου την απάντηση. Λοιπόν, για το πρόσθεμα των αθλητικών δραστηριοτήτων, αυτό το πράγμα το οποίο είναι με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου είναι η επικαιροποίηση των αθλητικών φορέων. Στον αφορά στο φιλότιμο, εμείς έχουμε υποβάλει. Στον αφορά το φιλότιμο, έχουμε υποβάλει και θα αποστείλουμε αυτά τα οποία έχουμε υποβάλει. Εγώ δεν το λέω σαν κριτική, επειδή έχει μερομηνία. Ναι, ναι, όχι, κάνετε πολύ καλά, δεν είναι κριτική. Λέω να το στείλουμε αυτά που έχουμε υποβάλει. Λοιπόν, ο κ. Πατσούρας έθεσε το θέμα που είναι πολύ σημαντικό θέμα που έχει καταφύγει το σώμα. Ο κ. Παπάς απάντησε με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Υπάρχει όντω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Όπω έρχεται η προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι μόνοι οι θέσει στην Ιάννη δεν πλήρονται. Μιλάμε για ανεργία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κανένα στην Ιάννη δεν θα ήταν υπομισθή αυτό το εργοστήριο. Προ το παρόν στηριζόμαστε σε θεωτέ. Τίνει η σύμβαση, η οποία νομίζω ότι είναι στο προπολογισμό και στην αναμόχη σήμερα. Λοιπόν, του θεσμού, οι οχτάμενε συμβάσει με ολιγορία που δεν αφορούσε τη δημοτική αρχή πέρασε στην επόμενη περίοδο και επομένως πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Έχουμε υποβάλει στο φιλότιμο την αναβάθμιση του κοινοκομείου έργο το οποίο περιμένουμε την εξέλιξή του. Η περιφέρεια σε έναν βαθμό βοηθάει σε έκτακτες περιπτώσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση και ελπίζω ότι θα υπάρχει σύντομα και ο ιδιώτης ο οποίος έχει την ευθύνη του. Ήταν μια παροδί μόνο λίγων ημερών που ήταν ορισμένα διαδικαστικά λοιπόν προβλήματα. Λοιπόν, με την κυρία Τσίτη νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις όσον αφορά. Σωστά λέει η κυρία Τσίτη, θα μιλήσω αύριο το πρωί με την κυρία Υπουργό Παιδείας και θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τις καθαρίσεις των σχολείων ώστε να μην φτάσουμε πάλι στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κ. Βίδης ξαναθέτει πάλι το πρόβλημα των δικαστηρίων και μας εγκαλεί αν θα υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του ΤΡΙΑ. Και ξανά έχουν θέμα γιατί έχουν ξαναπεί τα ίδια πράγματα. Θυμάμαι λοιπόν τι έχω πει, θυμάμαι τι έχω πει ότι υπάρχουν 15 δικαστήρια. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά όταν η διοίκηση, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθημερινά δικαστήρια. Είπαμε λοιπόν ότι θα εξεταστεί κάθε δυνατότητα χωρίς να απεκολλήσει κανένα δικαίωμα η επιχείρηση και χωρίς να υπάρχει ζημιά στην επιχείρηση ούτε ενός ευρώ, αυτό που ονομάζουμε εργασιακή ρήπη. Άρα όταν είναι η προσωπική μου γνώμη είναι πολύ δύσκολα. Οφείλεις να δείξεις από τη δική μας πλευρά την καλή διάθεση. Σας πω κάτι. Άρα το θέμα αυτό ουσιαστικά είναι πρόβλημα της πολιτείας. Εάν η πολιτεία θέλει να δει αυτό το θέμα με το νομικό πλαίσιο που καθίσταται και τελειώνει. Εσείς λέτε το αρρώστατο το δικαστήριο είπε ένα, το δεύτερο πράγμα το δικαστήριο είπε β και γι' αυτό τρέχουν και τα δικαστήρια. Το ένα δικαστήριο δικαίωσε την ΔΕΙΑ, το δεύτερο δικαστήριο δικαίωσε ο εργαζόμενος. Γνωρίζετε τον αποδοτικό τρόπο απονομής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στον διοικητικό τομέα, στον τόπο ως έγκριτος νομικός. Δυστυχώς θα έπρεπε η πολιτεία κατηγορηματικά να καθορίσει το μισθολογικό καθεστώς αυτών των εργαζομένων, ώστε να μην τρέχουμε στα δικαστήρια. Αλλά η επιχείρηση με τα τεράστια αυτά προβλήματα που να βρίσκεται κάθε μέρα στο δικαστήριο και να απασχολείται ο μηχανισμός της ολόκληρης τι θα γίνει στο δικαστήριο, αυτό νομίζω ότι είναι αποδοτική λειτουργία. Εμείς από την πλευρά μας θα δείξουμε τη δυνατότητα καλής θέλησης, χωρίς να απεμπολίσουμε τα συμφέροντα της επιχείρησης και του Δήμου και γι' αυτό λοιπόν να είστε απόλυτα σίγουροι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, αλλά να ξαναπώ κάτι που λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι έγινε και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι θα αναλάβω πλήρως όλες τις ευθύνες των ολιγοριών και αστοχιών που υπάρχουν. Όχι, προσέξτε, όχι. Πρώτα.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ, στην προημερησία διατάξεως συζήτηση της σημερινής συνεδρίασης. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση είχε να κάνει με την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη για την νέα δημοτική περίοδο. Ο κύριος Χρήστος Πάνος λοιπόν επανεξελέγει συμπαραστάτης του Δημότη και για την νέα δημοτική περίοδο με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι υποψήφοι, να πούμε πως για την θέση ήταν αρχικά 6, λίγες ώρες όμως νωρίτερα μία από τις υποψηφιότητες αποσύρθηκε. Δύο από τους δημοτικούς συμβούλους, η κυρία Όλη Τσουμάνη και ο Χρήστος Πατσούρας, απήχαν από την διαδικασία, με τον κύριο Πάνο να συγκεντρώνει τελικά 32 ψήφους. Οι υπόλοιποι υποψήφοι, να πούμε ότι ήταν η κυρία Ζώη Ελένη Χριστίνα, η κυρία Κολιούση Βασιλική, η κυρία Παπά Πολυξένη και η κυρία Πλατιά Μαρία Ευαγγελία. Ο κύριος Πάνος δέχθηκε τα συγχαρητήρια από τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων, ενώ ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι αργός του και εξήρει την καθολική αποδοχή του από το Σώμα. Τέλος, από τη δική του πλευρά, ο κύριος Πάνος ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο και τόνισε ότι ο θεσμός του συμπαραστάτη αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του Δήμου και των πολιτών. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Χρήστος Πάνος ήταν ο πρώτος συμπαραστάτης του Δημότη για τον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς ο θεσμός σε σχέση με την περιφέρεια Ηπείρου είχε ξεκινήσει αρκετά αργότερα και βέβαια θα είναι συμπαραστάτης και για αυτή τη δημοτική περίοδο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη συζήτηση στο στούντιο με τον κύριο Αλέξανδρο Λάμπρου, πρόεδρο, νεοεκλεγέντα πρόεδρο της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου και βέβαια αντιπρόεδρο της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων. Καλησπέρα κύριε Λάμπρου, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας, τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Λυκοτραφίτης στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Μιας πορείας, έτσι. Πέντε πράγματα. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Λάμπρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τις εκλογές τον περασμένο Νοέμβριο χρειάστηκε να περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Συζητήσεις επί συζητήσεων μεταξύ των παρατάξεων, γιατί το σύστημα, το εκλογικό σύστημα στο ΤΕΕ είναι η απλή αναλογική, άρα οι συνεργασίες είναι μονόδρομος. Έχουμε, είναι λοιπόν, επιβεβλημένες, όχι και επιβεβλημένες, ακριβώς. Σίγουρα. Μία σύμπραξη, συνεργασία ουσιαστικά της ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ με επικεφαλή στον κύριο Τσίγκρο, με την παράταξη δέσμη του κύριου Λυκοτραφίτη. Πάνω σε ποιες βάσεις λοιπόν αυτή η συνεργασία, κύριε Λάμπρου, για την νέα θητεία στην διοίκηση του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου? Παρά τα εκλογικά ποσοστά που μας χώριζαν κάποιες σεβαστές μονάδες από την δεύτερη παράταξη. Μην ξεκινάτε έτσι. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι να σας δώσω το όλο κλίμα που υπάρχει. Έγιναν συνθήκες τελικά απόλυτης ισονομίας. Ίσως και αυτό να είναι και το επιβλημένο όταν είναι δύο παρατάξεις, γιατί είναι δύο μεγάλες παρατάξεις. Είναι άνθρωποι που τις στελεχώνουν, γιατί και το προσωπικό στοιχείο παίζει ρόλο, ιδίως στα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζυμωθεί μεταξύ μας πολλά χρόνια. Ξέρουμε τα καλά του καθενός, ξέρουμε τις δυσκολίες του χαρακτήρα, ξέρουμε τα κακά μας, ξέρουμε πώς. Ξέρετε, ο ένας... να ελύσεστε και να χειρίζεστε καταστάσεις, μάλλον. Χωρίς πάντα με καλό επιτυχία. Ακριβώς, με επιτυχές αποτέλεσμα. Και ελπίζω ότι η παράταξη της δέσμη και ότι με οποιαδήποτε προβολή, όνομα και μορφή έχει. Είδαν τελικά ότι όντως ο πιο σωστός δρόμος είναι να έρθουν από την, να συνεργαστούν και με εμάς, με τη ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑΜΗ, με το πιο δεξιό, αν θέλετε, αν μπορέσουμε να το πούμε έτσι, γιατί αναφέρομαστε και σε άλλο κόσμο κομμάτι, το πιο νέο όμως κομμάτι του τεχνικού επιμελητηρίου. Δεν μας χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να πούμε, και ας περιπτώσει συνεργάστηκε και κόλλησε στο μεγαλύτερο κομμάτι που υπήρχε. Δηλαδή, το άθροισμά μας ξεπέρασε το 70% στην αποδοχή των συναδέλφων, παρά τη μεγάλη αποχή που υπήρχε. Προτρέχω για να το πω αυτό σε όποιον σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Όμως, υπεύθυνοι για τον τρόπο που διακυβεράται το οποιοδήποτε όργανο είναι αυτοί που συμμετέχουν, αυτοί που ψηφίζουν. Και σαφώς, μια τέτοια μεγάλη καθολική και ολική αποδοχή, ελπίζω ότι θα οδηγήσει και τα πράγματα στην επόμενη μέρα σε άλλους δρόμους, σε πολύ πιο ταχείς αντιδράσεις του τεχνικού επιμελητηρίου, πιο μαζικές συμμετοχές των συναδέλφων. Εμείς βέβαια ως παράταξη έχω να πω ότι όχι μόνο ως μότο μεθεκλογικό, λέγαμε ότι θέλουμε να μπουν όλες οι παρατάξεις στο Προεδρείο. Δυστυχώς. Το επιδιώξατε. Το επιδιώξαμε επί της ουσίας. Μας απέκλεισε εξ αρχής βέβαια η παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πιο αριστερές επίσης παρατάξεις παραδοσιακά, θεσμικά, ιδεολογικά θέλουν να μένουν απ' έξω.
θέλουν να κάνουν κριτική στην εξουσία και όχι να την ασκούν. Βέβαια, είναι πιο δύσκολο να την ασκείς από το να κάνεις κριτική, και αυτό αφορά και το άλλο μας κομμάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και το βλέπετε στην καθημερινότητά μας πολλές φορές. Εκεί είναι το δύσκολο, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Σας λέω, λειτουργικά θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα που πόσο μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά, και νομίζω ότι θα είναι η απαρχή για πολύ καλές. Για πολύ καλή παρουσία του τεχνικού επιμελητηρίου στα τοπικά πράγματα και στο επίπεδο της κοινωνικής προσφοράς και στο επίπεδο των συναδέλφων. Νομίζω ότι έχουμε μπει με πολύ όρεξη όλοι μέσα. Είναι, θα λέω, και η πρώτη φορά που θα φτάσουμε, θα κατακτήσουμε και το τελευταίο σκαλί ως παράταξη και στα δύο μεγάλα και κυρίαρχα όργανα που υπάρχουν στην διοικητική δομή του τεχνικού επιμελητηρίου. Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στους συναδέλφους και έτσι θα γίνει ένα. Θα αγκαλιαστούν από περισσότερους συναδέλφους και θα έχουμε μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία. Ο στόχος που είχε τεθεί από την προεκλογική περίοδο, αν θέλετε, από την Δέλτα ΚΑΜΗ, ήταν όχι απλώς να φτάσει στην πηγή, αλλά να πιει και νερό. Κύριε Λάμπρου, γιατί το είδαμε και στο παρελθόν, να η παράταξη. Πολλές φορές έχουμε δει. Έτσι, να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη. Παραδοσιακά ήμασταν. Πρώτη δύναμη, να μην καταφέρνει τελικά όμως να συμμετέχει στην διοίκηση. Με αυτή τη λογική είπα και εγώ ότι η έτερη παράταξη έβαλε μυαλό και είδε και το άλλο, και το άλλο πιθανό μέλος προς συνεργασία και το επεδίωξε αυτή τη φορά. Επιβλήθηκε, εκτιμώ βέβαια, και από το πολύ μεγάλο ποσοστό που είχαμε. Άλλη μια φορά το έχουμε καταφέρει στα τόσα χρόνια τουλάχιστον που ασχολούμαι εγώ, το τόσο μεγάλο ποσοστό που ξεπεράσαμε το 40%, αγγίξαμε το 42%. Επομένως είναι. Γιατί είπατε πριν για απλή αναλογική ότι υπάρχει στα όργανα του τεχνικού επιμελητηρίου, και μάλιστα εδώ να πούμε ότι υπάρχει η απλούστερη απλή αναλογική. Δεν υπάρχει καμία ενίσχυση πουθενά. Είναι απλή αναλογική. Ό,τι πιο απλό υπάρχει. Ακριβώς, ό,τι πιο απλό υπάρχει. Μαθηματικά δευτέρας δημοτικού. Και επομένως σε αυτή την απλή αναλογική, βέβαια, πρέπει να υπάρχει και λογική για να εφαρμόζεται. Γιατί πραγματικά μπορεί. Πέντε διαφορετικές δυνάμεις αθρηστικά, μαθηματικά, να ξεπεράνε το 49%, να φτάνουν στο 51%, αλλά και το 49% δεν μπορεί να μένει απ' έξω και να μένει κυρίαρχα απ' έξω. Όλοι δοκιμάζονται, όλοι απολογούνται στο σώμα, γι' αυτό γίνονται και εκλογές. Αν υπάρχει μια αποτυχημένη θητεία, να αλλάξει, να μπολιαστεί και να πάει διαφορετικά η πορεία. Εξάλλου υπάρχουν και εσωτερικά όργανα, είναι ειδικούς επιτροπή, νομαρχιακές επιτροπές, δηλαδή κάθε νομός έχει το δικό του ειδικό βάρος, που είναι μικρότερα όργανα, πιο ευέλικτα και πιο προβλημένα. Και υπάρχει και το Σώμα της Αντιπροσωπείας, που είναι όλης της Ηπείρου, η Βουλή, ας πούμε. Εκεί προεδρεύετε εσείς, τα δύσκολα. Στο όλο του πράγματος. Σαν τον κύριο Τασούλα θα έλεγα, εκεί να ατυχήσει, δεν θα ήθελα να συγκριθώ έτσι προς Θεού. Αλλά έτσι για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση. Και εκεί στο κυρίαρχο όργανο που ελπίζουμε, και είναι και βάρος αυτό για όλους μας που εκλεγήκαμε στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, να αναβαθμιστεί και ο ρόλος αυτού του οργάνου που, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο στα δύσκολα. Ακούγεται ότι είναι και το πιο κυρίαρχο. Δεν είναι όμως. Αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι. Είχε απαξιωθεί, θεωρείτε, τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Λάμπρου. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να έρθουν άνθρωποι από όλη την Ήπειρο. Είναι πιο πολυσυλλεκτικό ως όργανο. Δηλαδή, ένα δύσκολο όργανο είχε απαξιωθεί κιόλας απολύτως τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω ότι εγώ θα μπορέσω να συνεισφέρω, και όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι άνθρωποι του Προεδρείου, και όχι μόνο και οι άνθρωποι του Προεδρείου, και οι άνθρωποι των δύο παρατάξεων που συμπράξαμε με τα καλά μας και με τα κακά μας, και όλο το σώμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Εμείς δεν κοιτάμε, οι εκλογές γίνανε πλέον, δεν κοιτάμε παρατάξεις. Υπάρχουν άνθρωποι από πολύ διαφορετικούς πολιτικά χώρους που δραστηριοποιούνται κιόλας στους δικούς τους χώρους, όπως και εγώ στον δικό μου, αλλά δεν μας χωρίζει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή, το ζήτημα είναι να μιλάμε μεταξύ μας, να βγάζουμε αποφάσεις, να βγάζουμε απόψεις, να προωθούμε, να προβληματίζουμε την κοινωνία και να δίνουμε και λύσεις. Κύριε Λαμπρού, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, αυτής της συνεργασίας των δύο παρατάξεων, αυτής της συνδιοίκησης που ξεκινά αυτή τη στιγμή μεταξύ των παρατάξεων Δέλτα ΚΑΜΗ και ΔΕΣΜΗ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η σύμπραξη, αυτή η συνέργεια, αυτή η συνεργασία έγινε επί κάποιων προγραμματικών ουσιαστικά θέσεων για το αύριο του τεχνικού επιμελητηρίου τμήματος Ηπείρου, για το αύριο ουσιαστικά των συναδέλφων σας. Γιατί πρόκειται για έναν κλάδο, ο οποίος, αν θέλετε, και στα χρόνια της κρίσης επλήγει πάρα πολύ. Άρα, σίγουρα τότε είναι ένα
ένας επιστημονικός φορέας, σύμβουλος του κράτους, αλλά ταυτόχρονα παίζει και λίγο το ρόλο του συνδικαλισμού, ακριβώς για να προασπίσει, αν θέλετε, και τα δικαιώματα του τεχνικού κόσμου. Τα τελευταία πολλά χρόνια, και όχι μόνο στο επίπεδο του επιμελητήριου της Υπήρου Λευκάδος του τμήματός μας, έχουν αφήσει λίγο τη συνδικαλιστική μας δράση απ' έξω. Αυτό βέβαια ίσως είναι και μια δική μας παθογένεια, γιατί ακριβώς επειδή το επάγγελμα, όπως λέμε, πήγαινε καλά, αφήναμε λίγο τα δικά μας και θέλαμε να έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε επιμελητήριο, είμαστε τεχνικό επιμελητήριο, δεν είμαστε σύλλογος, δεν είμαστε κάποιος άλλος φορέα. Δηλαδή, η μορφή μας είναι τέτοια που ούτως ή άλλως προέχει κάτι άλλο μεταξύ μας. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα μέσα στους συναδέλφους, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το επάγγελμά μας καθημερινά, όποια δράση και αν έχει ο καθένας, είτε ελεύθερος επαγγελματίας είναι, είτε δημόσιος υπάλληλος, είτε μισθωτός, είτε αυτοαπασχολούμενος. Και αυτά πλέον δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, γιατί αυτά επιφέρουν και δυσκολία και κακή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλος και σε τοπικό και και στο ευρύτερο επίπεδο. Όταν εδώ δίπλα έχουμε την TeamViewer, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, θέλω να πω, βλέπετε ότι πλέον μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες. Τα παράλια έχουν ανοίξει για εμάς ως δουλειά. Πλέον συναγωνιζόμαστε συναδέλφους πολύ πιο έντονα, τουλάχιστον από όλη την Ελλάδα, να μην πω ότι στο επίπεδο της Κέρκυρας και των νησιών που υπάρχουν, έρχονται και, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, έρχονται επενδυτές και άνθρωποι που φτιάχνουν τις εξοχικές τους κατοικίες από όλο τον κόσμο πρακτικά. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους πραγματικά από όλο τον κόσμο και εκεί θα δείξει πόσο έτοιμοι είμαστε. Άρα δεν μπορεί ούτε να μεμψημερούμε από τη μια πλευρά, ούτε όμως από την άλλη να είμαστε σε τόσο μεγάλη ανισονομία με αυτούς τους συναδέλφους. Ενώ στα ασφαλιστικά μας, στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν κάτω, να δούμε τι από αυτά πρέπει να εξορθολογήσουμε. Σαφώς, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχει μια υπερπληθώρα, έτσι. Υπάρχει δηλαδή κορεσμός πιθανώς και αυτό να φταίει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί αν το αναλογιστούμε όλοι από τους γονείς μας, ότι σε κάθε σπίτι υπήρχε ένας μηχανικός, έκανε δύο παιδιά, αυτοί γίνανε κατευθείαν πλέον στο κάθε σώμα, έχει πολλαπλάσια επαγγέλματα. Άρα και εκεί υπάρχει μια εξ αρχής ανισονομία και ανισοκατανομή στην κοινωνία. Πλην όμως και αυτά σε μια ορθολογική διαχείριση μπορούμε να τα βάλουμε, σας λέω, σε μια σειρά και να ασκήσουμε καλύτερα το επάγγελμα παρέχοντας πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες μας δεν είναι μόνο στα επίπεδα πώς είναι τώρα το κτηματολόγιο, τα αυθαίρετα κτλ. Που βοηθάμε ουσιαστικά τους πολίτες να τακτοποιήσουν τις προσωπικές τους υποθέσεις. Δεν είναι τόσο επιστημονικό έργο αυτό. Ο μηχανικός έχει σπουδάσει, έχει δει άλλα πράγματα και θέλει να πάει την επιστήμη, τη γνώση και μέσω της κατασκευής κυρίως ένα βήμα παραπέρα. Αυτό τον τρόπο και να βρούμε. Και να έχει και το δικό του στίγμα και τη δική του συνεισφορά, αν θέλετε, και στα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Όπως είναι τα έργα υποδομών, τα χωροταξικά, τα θέματα σχεδιασμού που δεν τα έχουμε λύσει. Έτσι. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Είστε διατεθειμένοι να είσαστε διεκδικητικοί ως διοικούς επιτροπή του ΤΕΕ τμήματος Υπήρου, κύριε Λάμπρου, απόλυτα, για να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την Ήπειρο? Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι για αυτό το πράγμα. Είναι πλέον, το βλέπουμε, και αίτημα της κοινωνίας άμεσα. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρετε, το τεχνικό επιμελητήριο διεκδικούσε πράγματα τα οποία φαινόταν στον μέσο άνθρωπο πολύ μακρινά, ότι ήταν πολύ μαξιμαλιστικές οι απαιτήσεις που είχε. Σιδηρόδρομος, ας πούμε, λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα που ήρθε, όλοι μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Φωνάζουμε εμείς για το σχεδιασμό πάρα πολλά χρόνια. Και δεν φωνάζουμε μόνο για το σχεδιασμό, ότι πώς μπορούμε να τον υλοποιήσουμε. Υπάρχει τεχνογνωσία μεταξύ των συναδέλφων και πραγματικά σε αυτό δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι διαδικασίες όμως που υπάρχουν, δηλαδή το πολιτικό κομμάτι, αν θέλετε, της διαχείρισης όλου αυτού του σχεδιασμού, από τον σχεδιασμό, όπως θα λέω, υπάρχουν οι επιστήμονες που μπορούν να το υποστηρίξουν πάρα πολύ καλά, μέχρι την υλοποίηση μεσολαβούν τέτοιες διαδικασίες, τόσο στρεβλές κατά περίπτωση οι διαδικασίες, τόσο μακροχρόνιες, που φτάνει όταν αυτός ο σχεδιασμός πάει να υλοποιηθεί να είναι απαξιωμένος. Και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, αν πρέπει να σχεδιάσουμε από την αρχή ή στο τελικό στάδιο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες του σχεδιασμού. Αυτές, θα λέω, είναι πολλές παθογενείς, τις οποίες τις έχουμε δει, έχουν πλήξει την περιοχή μας και πλέον αυτά, επειδή είναι προαπαιτούμενα ανάπτυξης, νομίζω ότι έφτασε η ώρα που όλοι μαζί και η κοινωνία θα βοηθήσει πολύ περισσότερο, δηλαδή να βάλει ο καθένας το μικρό του συμφέρον στην άκρη ή αυτό που νομίζει πολλές φορές ο συμφέρον. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει τότε. Γιατί ξέρετε, λέμε ότι προφανώς όταν αλλάζει μια κατάσταση,
κάποιος από το πώς είναι σήμερα θα αλλάξει και ίσως να είναι λίγο χειρότερος. Μπορεί όμως το θέμα είναι οι περισσότεροι να γίνουν καλύτερα. Δεν θα υπάρξουν αδικίες, διαφοροποίησεις σίγουρα θα υπάρχουν. Σε αυτό είμαστε απόλυτα έτοιμοι να είμαστε διεκδικητικοί και παρεμβατικοί. Μάλιστα. Για να κλείσουμε έτσι το κομμάτι της συνεργασίας σε ό,τι αφορά το ΤΕΕ, κύριε Λάμπρου. Σίγουρα βρήκατε πολλά πράγματα που σας ένωσαν με την ΔΕΣΜΗ για να σας κάνουν να συνεργαστείτε. Χρειάστηκε να βάλετε αρκετά πράγματα, για αρκετά πράγματα νερό στο κρασί σας, όχι μόνο εσείς ως ΔΚΜ, αλλά και η ΔΕΣΜΗ για να επέλθει αυτή η συμφωνία. Εγώ θα υπήρχαν κόκκινες γραμμές, για παράδειγμα. Θα μιλήσω από την δική μας τη μεριά. Έχοντας, σας λέω ούτως ή άλλως, μια διαφορά στο ποσό, δεν πήγαμε με απόλυτη, δεν προτρέξαμε την απόλυτη αναλογικότητα στην διατήρηση των θέσεων ευθύνης ως επί της ουσίας, απλά ως διαχείριση, ως προσωπική, αν θέλετε, διαχείριση. Είπαμε, μπρος στο να γίνει ένα βήμα, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον, πρέπει να βλέπουμε και την προβολή αυτών των πραγμάτων. Ας δώσουμε, ας το πω έτσι, κάτι παραπάνω μπρος στο να δείξουμε ότι πραγματικά δεν είναι αυτός σκοπός οι προσωπικές φιλοδοξίες ή παραταξιακές διαθέσεις. Ο σκοπός είναι να έχουμε μια απόλυτα ισότιμη συνεργασία για να πάμε το επιμελητήριο ένα βήμα πιο μπροστά, να το κάνουμε πολύ πιο λειτουργικό. Μέχρι να το δούμε, βέβαια. Μάλιστα. Για να το συνδέσουμε λίγο έτσι και με την κεντρική πολιτική σκηνή, τα πράγματα πώς τα βλέπετε σε ό,τι αφορά τα υπουργεία που έχουν ανάμειξη στο δικό σας επάγγελμα, κύριε Λάμπρου? Είμαστε διεκδικητικοί. Και υπάρχουν και υπουργεία τα οποία μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δώσει τα καλύτερα δείγματα. Μας ακούνε. Φαίνεται όμως ότι μας ακούνε. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να σε όλους πρώτα να πηγαίνει ο δρόμος μέχρι την Κακαβία, που υπήρξε μια αναστάτωση, υπήρξε μια μερική πληροφόρηση, οπότε κάπου εκεί υπήρξε και μεγαλύτερη αναστάτωση, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα πιστεύαμε και αλλιώς είναι κάποια πράγματα. Και για να σας δείξω πόσο διεκδικητικοί μπορούμε να είμαστε και ως παράταξη, συγκεκριμένη παράταξη που έχουμε και τον πρόεδρο, μην ξεχνάμε, στην Αθήνα, τον κύριο Γιώργο του Στασίνο. Αμέσως η αντιπροσωπεία στην Αθήνα, το μεγάλο όργανο, και η διοικούσα και ο ίδιος ο πρόεδρος, που είναι από μόνος του όργανο, εννοώ ότι μπορεί να εκτελέσει κάποια πράγματα, πήραν αποφάσεις κατά των αποφάσεων που πήρε το Υπουργείο Παιδείας να εξισώσει τα πτυχία. Άρα φαίνεται, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ποια είναι η πολιτική αναφορά όλων αυτών των πραγμάτων, ότι δεν θα πάψουμε να είμαστε διεκδικητικοί, δεν θα πάψουμε να είμαστε όχι μόνο υπέρ των συναδέλφων και υπέρ της κοινωνίας. Θεωρώ ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, που σπουδάζει 5 χρόνια και στα ελληνικά τα πανεπιστήμια, που επειδή έχω και την προσωπική εμπειρία των Αθηνών, εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ καλά να εξώνεται με έναν άνθρωπο ο οποίος σπουδάζει 2 ή 3 χρόνια. Δεν παίρνουμε τις ίδιες γνώσεις, δεν έχουμε το ίδιο υπόβαθρο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε και τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα κατά επέκταση, γιατί εκεί προβάλλονται κάποια. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι μικρότερων ή περισσότερων δυνατοτήτων αναλόγως σχολή που έχει τελειώσει. Πλην όμως η αφετηρία σαφώς είναι διαφορετική. Η ζωή δείχνει τα πάντα, η ζωή κρίνει πολλά πράγματα. Πλην όμως τα τυπικά μας προσόντα σαφώς και είναι διαφορετικά. Πρέπει να ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες. Πρέπει να υπάρχουν στόχοι για τα παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, γιατί εμπλεκόμαστε με πολλά υπουργεία. Στόχοι για τα παιδιά που θέλουν να πετύχουν, να περάσουν σε μια σχολή, να τη δουν πολύ καλά πριν να αποφασίσουν. Γιατί έχουμε και στο χώρο μας πολλά τέτοια, θα έλεγα, παρατράγουδα, σχολές οι οποίες είχαν αντιόρτα επαγγελματικά δικαιώματα, τελειώσανε και ταλαιπωρήσανε και εδώ, στην πόλη μας. Ναι. Τελειώσαν τα παιδιά και δεν ξέρουν ποια επαγγελματικά δικαιώματα έχουν και αν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Πιστεύαν εξ αρχής ότι θα εξισωθούν, αρχίζουν να παίρνουν κάποια δικαιώματα από αυτά. Είναι αδιόρατο ακόμα το τοπίο και είναι ντροπή για όλους. Καλύτερα να ήταν μια σχολή που εξ αρχής δεν θα είχε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά να ήταν ξεκάθαρο απέναντι και στους μαθητές και στους γονείς τους, και να βλέπαμε τότε αν και πόσοι θα την επιλέγανε, παρά να υπάρχει αυτό το νεφελώδες κλίμα ότι μπείτε και θα δούμε. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό θα λέω, σε όλα αυτά τα επίπεδα θα είμαστε διεκδικητικοί. Στο ασφαλιστικό θα είστε διεκδικητικοί? Είμαστε. Έχουμε Τι φέρνει το νέο ασφαλιστικό για τον κλάδο το δικό σας, κύριε Λάμπρου? Όλα αυτά και όλο το ασφαλιστικό, για να σας μιλήσω και με την άλλη μου την ιδιότητα, αν δεν υπάρξει απασχόληση, ασφαλιστικό επί της ουσίας ούτε βιώσιμο μπορεί να είναι. Όλοι θα ψάχνουμε να βρούμε τις χαμηλότερες
εισφορές, τον λιγότερο τον τρόπο για να ελιχθούμε μέσα σε ένα ασφαλιστικό, το οποίο θα είναι θνησιγενές. Άρα, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν για το ασφαλιστικό. Και να υπάρξει επί της ουσίας περισσότερες, να υπάρξουν περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Και το θέμα της υπογεννητικότητας, το οποίο βέβαια είναι τεράστιο θέμα και νομίζω ότι πραγματικά πέρα από τις αναλογιστικές μελέτες που υπάρχουν, πρέπει να ενσκύψει πάρα πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές συντάξεις που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Υπάρχουν συντάξεις, όλοι κάποιον θα έχουμε στον οικογενειακό μας, στον ευρύτερο συγγενικό μας περίγυρο, που βλέπουμε πόσο αργεί να βγει μια σύνταξη, πόσο κουτσουρεμένη βγαίνει, πόσα λάθη υπάρχουν. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου, να πάει ένα βήμα παραπέρα, να είναι από τους σημερινούς συνταξιούχους να μην χάσει κανένας χρήματα, έστω αν υπάρξουν και κάποιες μικρές αυξήσεις. Από την άλλη όμως, φτάνει να μην είναι το συνταξιδοτικό, δεν θα πρέπει να είναι ένα φόρο εισπρακτικό σύστημα. Θα πρέπει να είναι αναλογιστικό, δηλαδή να σου δίνει τα χρήματα που έδωσες πίσω σε επίπεδο σύνταξης. Θα υπάρχουν, γι' αυτό είναι κράτος πρόνοιας, θα υπάρχουν και κατά περίπτωση κάποιες περιπτώσεις οι οποίοι κάποιοι συνάδελφοι θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν γρηγορότερα, μέρημνα για ανήλικα τέκνα, κάποιοι θανόντες οι οποίοι αφήνουν πίσω ανοιχτές πληγές. Και γι' αυτό είσαι κράτος. Πρέπει να υπάρχει η πρόνοια για αυτούς. Δεν μπορεί να είναι όλα τι έδωσες και τι πήρες. Όμως πρέπει να είναι εξορθολογισμένα όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να υπάρξει, λέω, απασχόληση για να μπορούμε να δίνουμε εισφορές που πραγματικά όμως να μας γυρίζουν πίσω. Να μην πηγαίνουν σε ένα μαύρο κουτί που δεν ξέρουμε ούτε που πηγαίνουν, ούτε και να καλύπτουν αμαρτίες των παρελθόν δυνατών. Μάλιστα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πορεία της κυβέρνησης? Έχει προβλήματα και υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά μεγάλα προβλήματα. Το μεταναστευτικό που προσπαθούμε όλοι να παλέψουμε, που είναι, δεν είναι μόνο θέμα του πόσα χρήματα μας κοστίζει, επιφέρει πάρα πολλά δεινά, αν θέλετε, από πίσω δύσκολα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι πολύ απεσιόδοξος, είναι ένα θέμα που δεν εξαρτάται από εμάς. Πάλι αρχίζουν και γίνονται ταραχές και στη Συρία και στο Λίβανο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε, υπάρχει ένας παγκόσμιος προβληματισμός που μας έλεγε ο κύριος Μηταράκης, τελικά το ποιος είναι μετανάστης, το ποιος είναι πρόσφυγας. Γιατί όταν είσαι πρόσφυγας, θα πας στη γειτονική σου χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν να χαρακτηρίζεται πρόσφυγας κάποιος άνθρωπος που ξεκινάει από την άλλη άκρη της γης, που δεδομένα έχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να είναι σε κάποια άλλη μοίρα. Πρέπει αυτό πραγματικά και επί της ουσίας η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει ενιαία, οπουδήποτε και αν είναι. Δεν μπορεί κάποιος, έστω και αυτές οι χώρες που λένε ότι εγώ δεν θέλω ανθρώπους στην περιοχή μου, πρέπει όμως να βάζουν πλάτη για εμάς που τους δεχόμαστε, εμείς που είμαστε το πρώτο, το σύνολο της Ευρώπης, και πρέπει να λυθεί συνολικά. Βλέπετε ότι γίνονται κάποια βήματα, κάποιες φορές γίνονται και μπρος-πίσω βήματα. Αυτό δεν καλλιεργεί ούτε αίσθημα ασφάλειας, και αίσθημα ασφάλειας είναι παράμετρος δημοκρατίας. Το να είσαι ασφαλής στη χώρα σου είναι προαπαιτούμενο και προϋπόθεση για να πας παραπέρα σε πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι τα αναπτυξιακά κτλ. Γι' αυτό σας λέω, αν δεν λυθεί, αν δεν μπει σε μια πορεία αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα έχουμε συνεχώς ταλαντεύσεις. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα, σας λέω, φαίνεται ότι πάμε καλά, πέρα από τους δείκτες και της οικονομίας. Φαίνεται και από το επάγγελμα, σας το λέω, ότι υπάρχει μια ανάκαμψη, πρέπει όμως να πάμε με ταχύτερα βήματα. Μάλιστα. Γιατί η ανάπτυξη θα έρθει κατά βάση από τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτές θα δώσουν το πράσινο φως, αλλά και παρακάτω βλέπουμε κάποια θετικά σημάδια, αρκετά. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα δούμε μέχρι πότε, γιατί άρχισαν πάλι να φουντώνουν τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ανασχηματισμό θα έχουμε σίγουρα πριν το Πάσχα, αλλά από σήμερα το πρωί έχουν αρχίσει και φουντώνουν, ή από χθες το βράδυ, φουντώνουν πάλι τα σενάρια για πρόωρες εκλογές προς το φθινόπωρο ουσιαστικά. Αυτό είναι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχετε? Όχι εμείς. Τώρα, εδώ από Γιάννα, πόσες πληροφορίες να έχουμε? Οι συνάδελφοι της Αθήνας. Έτσι, αυτοί που ξέρουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές. Είναι κάτι που ακούγεται όμως εδώ και καιρό, κύριε Λάμπρου, στο ενδεχόμενο δηλαδή να πάμε σε διπλές κάλπες. Ουσιαστικά μετά και την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου. Και ότι είναι μια καλή περίοδος ενδεχομένως για την κυβέρνηση, μπορεί, και θα ευνηδιάσει και δεν έχει υπάρξει στο βαθμό των μεγάλων, αν θέλετε, φθορά. Δεν υπάρχει, έτσι, σαφώς. Μπορεί να βολεύει την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει
ο αρχηγός μας, ο Κυριάκος. Αυτός έχει και το πεπόνι. Έτσι ακριβώς. αλλά σας λέω, πιστεύω ότι δεν θα λυθούν προβλήματα. Μπορεί να είναι κάποιος τρόπος για να ξεπεραστούν κάποια λειτουργικά θέματα, αλλά τα μεγάλα προβλήματα νομίζω ότι τα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά και δεν θα καταφύγει σε πολιτικούς ελιγμούς μόνο και μόνο για να ξεπεράσει ή για να θολώσει τα νερά. Είναι τόσο μεγάλη αναταραχή των δύο-τριών αυτών μεγάλων πραγμάτων που δεν θα τα θολώσουν ούτε οι εκλογές του τίποτα. Ίσα-ίσα μπορεί να τα κάνουν και χειρότερα. Δηλαδή, εκτιμώ μόνο ότι ως αναγκαίο κακό θα γίνουν ακριβώς. Δηλαδή, το μεταναστευτικό, τι να το μπαλώσουν οι εκλογές, τι να το αφήσουν στην άκρη. Χειρότερο θα μας γυρίσει. Ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα προφανώς και μπορεί να είναι κάτι που είναι σε μικρότερη κλίμακα και πιο αντιμετωπίσιμο. Δεν είναι όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης της άποψης ότι να ρίξω τώρα ένα πυροτέχνημα για να αποπροσανατολίσω τον κόσμο, να δώσω τα καθρεφτάκια στους Αγενείς για να ξεπεράσω κάτι. Είναι και αντικειμενικά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Θα υπάρχουν και την επόμενη των εκλογών και τότε ίσως να είναι και χειρότερο να τα αντιμετωπίσουμε. Όσο τα αφήνουμε στην άκρη, όσο τα βάζουμε κάτω από το χαλί και δεν τα βλέπουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λάμπρου, για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Μετά από καιρό θα πω εγώ, αλλά. Καλό ήταν έτσι, έστω και εδώ, τώρα. Εδώ θα είμαστε, έχουμε κι άλλες. Έτσι, θα έχουμε η επικαιρότητα τρέχει και στα δύο, πότε θα σίγουρα στο επίπεδο της κυβέρνησης. Ελπίζω να τρέξει και στο επίπεδο του τεχνικού επιμελητηρίου. Στο χέρι το δικό σας. Και να υπάρχουν λόγοι να σας δίνουμε εμείς τα ερεθίσματα μας. Βεβαίως, μακάρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το θέμα των προβλημάτων των σχολικών μονάδων για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τη Δημοτική Αρχή. Θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν αύριο ο Υφυπουργός Παιδείας με τον Δήμαρχο Ιωαννίνου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Σοφίας Ζαχαράκη στα Γιάννα, στο μεταξύ ο Δήμαρχος απάντησε και στις καταγγελίες για τη μετακίνηση προϊσταμένης υπηρεσίας του Δήμου σε αποκεντρωμένη υπηρεσία καθαριότητας στον Πιζάνη, λέγοντας ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια υποβιβασμού της. Στα Γιάννα θα βρίσκεται αύριο η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έχοντας προγραμματίσει σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής αλλά και επαφές με τις τοπικές αρχές. Στις 10:15 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Από πλευράς του Δήμου, το κύριο ζήτημα που θα ατεθεί προς την Υφυπουργό Παιδείας είναι τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων της πόλης, όπου ο Δήμος θα καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για την αναβάθμιση των υπαρχόντων όσο και για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων. Πηγαίνουμε με συγκεκριμένη πρόταση για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών των σχολείων και την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων που είναι απαραίτητες στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε κωδικοποιήσει τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί για σχολικά κτίρια και στη βάση αυτή θα κουβεντιάσουμε με την Υπουργό το θέμα. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ απάντησε και στις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων αλλά και του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα περί στοχοποίησης εργαζόμενης του Δήμου Ιαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπάλληλος του Δήμου από προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, μετακινείται σε αποκεντρωμένο τμήμα καθαριότητας με έδρα τον Πιζάνη, το οποίο υπάρχει μένει στον οργανισμό του Δήμου, αλλά στην πράξη δεν υφίσταται. Μάλιστα, από πλευράς του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, γίνεται λόγος για στοχοποίηση της εργαζόμενης και τιμωρητική στάση της εργοδοσίας. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων έκανε λόγο για μία μετακίνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την κατανομή του προσωπικού, απορρίπτοντας τα περί προσπάθειας υποβίβασης της συγκεκριμένης εργαζόμενης. Όσο για την μετακίνησή της στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου, ο κ. Ελισάφ σημείωσε πως υπάρχει αντικείμενο εργασίας σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να κατανείμει το προσωπικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει προσπάθεια υποβάθμισης κανενός, σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν. Ο καθένας μας έχει δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Προφανώς υπάρχει αντικείμενο. Καταγραφή των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες.
στη ριζική αλλαγή του μοντέλου λειτουργία των φορέων διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών τη χώρα, προχωρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια, το οποίο θα συμπεριλάβει τι νέε ρυθμίσει στο νομοσχέδιο που καταρτίζει αυτή την περίοδο και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έω το τέλο του μήνα. Ήδη για το νομοσχέδιο, που προβλέπει ουσιαστικά την κατάργηση των φορέων με την σημερινή του μορφή, εκφράζονται αντιδράσει. Δεν πέρασαν καλά-καλά δύο χρόνια από τον τελευταίο νόμο για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και η κυβέρνηση επιδιώκει ριζικές αλλαγές στο σχήμα της διαχείρισης των περιοχών Natura σε ολόκληρη τη χώρα, με διάσπαση των αρμοδιοτήτων τους είτε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις είτε στις περιφέρειες. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος να παρουσιάσει το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα περιγράφονται ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο και οι βέλτιστες πρακτικές βάσει των οποίων θα γίνεται η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Η νομοθετική παρέμβαση θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο κεντρικό φορέα που θα έχει διοικητικό συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με το ΙΠΕΝ, στις προστατευόμενες περιοχές, αρκετοί από τους υφιστάμενους εξειδικευμένους υπαλλήλους θα λάβουν αναβαθμισμένο ρόλο. Ένας εξ αυτών θα είναι επικεφαλής σε κάθε νέο τμήμα ανά τη χώρα, ενώ η στελέχωση του νέου σχήματος θα γίνεται μέσω αξιολόγησης βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. Για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών αναμένονται τρεις βασικές ρυθμίσεις. Προγραμματική σύμβαση με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα δάση, τα νερά και τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών. Προγραμματική σύμβαση με τις περιφέρειες για τα έργα ήπιας, πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία επιτροπών σε κάθε μία από τις προστατευόμενες περιοχές. Στις επιτροπές θα συμμετέχει τόσο η τοπική κοινωνία, όσο και η κοινωνία των πολιτών και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν συμβουλευτικά προς τον φορέα και τα τοπικά τμήματα. Σύμφωνα δε με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου, η διαχείριση όλων των τελευταίων δεκαετιών κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι, ενώ το πρόβλημα βρίσκεται στο οργανωτικό μοντέλο των φορέων διαχείρισης. Μάλιστα, στο σημείωμα αυτό, οι φορείς παρουσιάζουν διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια, αδυνατούν να προσελκύσουν πράσινες επενδύσεις, τα διοικητικά συμβούλια σπανίως έχουν απαρτία για να συνεδριάσουν και μεταξύ άλλων οι φύλακες των φορέων δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Το ενημερωτικό σημείωμα και οι προθέσεις του Υπουργείου να αλλάξει το σχήμα της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών έχει προκαλέσει αντιδράσεις και περιβαλλοντικών οργανώσεων σε κοινή επιστολή τους, αλλά και των εργαζομένων των φορέων. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ελληνική Φύση, εργαζόμενος στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Μιχάλης Βάκας, σημειώνει πως όλα αυτά που αναφέρει το Υπουργείο στο ενημερωτικό του σημείωμα είναι ψευδή και ανυπόστατα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη αξιολόγηση που να κρίνει αρνητικά το έργο των φορέων στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Δυστυχώς έτσι όπως τα λέτε. Βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά σε μια συζήτηση η οποία γίνεται για τους φορείς διαχείρισης. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόνο δύο χρόνια από την ψήφιση του τελευταίου νόμου όπου όρισε ότι οι φορείς διαχείρισης είναι το βασικό και το μοναδικό σχήμα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, η νέα κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα του Υπουργός συγκεκριμένου κ. Χατζηδάκης την διάλυση, ας το πούμε έτσι, των φορέων διαχείρισης και τη δημιουργία ενός νέου σχήματος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο όπως το χαρακτηρίζει, το οποίο βεβαίως δεν στηρίζεται πουθενά σε καμία συζήτηση, σε καμία διαβούληση, σε καμία αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμού. Πράγματι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα διαχείρισης των φορέων που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργούν ή δεν μπορούν να απορροφούν κονδύλια μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούνται. Δυστυχώς όλα αυτά που έγραψε το Υπουργείο στο ενημερωτικό σημείωμα, ναι, είναι ψευδή και ανυπόστατα. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από το γεγονός ότι μέσα αναφέρουν τις βασικές μας αρμοδιότητες είναι και η καθαριότητα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αυτός ο οποίος το έγραψε, ο συντάκτης αυτού του κειμένου, δεν έχει ιδέα τι θα πει οι φορείς διαχείρισης, ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους ή ποια είναι τα προβλήματα που έχουν αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, το ύφος είναι αυτό που μας ξένησε κυρίως, το οποίο είναι πάρα πολύ υποτιμητικό, προσβλητικό για τους εργαζόμενους, για το θεσμό, για τις διοικήσεις, οι οποίοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε υπομείνει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό καταδεικνύεται στο γεγονός ότι στο τελευταίο κιόλας σημείο χρησιμοποιείται μια απαξιωτική έκφραση ότι το κερασάκι στη τούρτα είναι ότι δεν λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα φορείς διαχείρισης.
κάτι το οποίο βεβαίως είναι απολύτως ψευδές. Και μιλάει προφανώς για τα κέντρα ενημέρωσης. Βέβαια, τα κέντρα ενημέρωσης λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα στο πλαίσιο του δυνατού και σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η νομοθεσία. Αλλά εγώ αυτό που ξέρω δεν υπάρχει κάποια επίσημη αποτίμηση, κάποια επίσημη αξιολόγηση αρνητική του θεσμού των φορέων διαχείρισης, το οποίο θα αποτελούσε το ένασμα στο Υπουργείο για να ξεκινήσει διαδικασίες μετασχηματισμού ή ξυλώματος του σχήματος αυτού. Το φορεί διαχείριση είναι ένα θεσμός ο οποίος είναι καταξιωμένος πια και καλά εδραιωμένος στη συνείδηση του κόσμου, στη τοπική κοινωνία. Όποιες επίσημες επιστημονικές αξιολογήσεις, παύλα αποτιμήσεις, έχουν γίνει του έργου τους από την αρμόδια Επιτροπή Φύση 2000, από τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, από δημόσιες διαβουλεύσεις, από τον Εθνικό Διάλογο για το Εθνικό Σύστημα, όλες κατέληξαν στο γεγονός, στο συμπέρασμα ότι οι φορείς διαχείρισης, το έργο των φορείων διαχείρισης κρίνεται θετικά. Παρά τα όποια προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν, έτσι, και τις όποιες παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν. Απευθείας συζήτηση. Άρα λοιπόν το Υπουργείο προχωράει σε μια διαδικασία χωρίς να έχει κάτι στα χέρια του. Πρόσφατα, τον Οκτώβριο, διοργάνωσε η μερίδα ο κύριος Υπουργός στο αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θέμα συζήτησης τους φορείς διαχείρισης. Τότε ήταν το θέμα να υπαχθούμε στις ερευνητές περιφέρειες. Από όλη την ημερίδα βγήκε περίτρανα το συμπέρασμα και σχεδόν ομόφωνα από όλους τους συμμετέχοντες ότι οι φορείς διαχείρισης είναι το σχήμα που πρέπει να στηριχθεί, είναι το σχήμα το οποίο πρέπει να συνεχίσει να έχει τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Εσείς απευθείας συζητήσεις είχατε, κληθήκατε από το Υπουργείο? Εμείς ήταν η μοναδική μας επαφή, ήταν σε αυτή την ημερίδα που σας είπα, στην οποία ήμουν ομιλητής. Δυστυχώς έχουμε στείλει περίπου τρία με τέσσερα αιτήματα συνάντησης με τον Υπουργό. Για πρώτη φορά ένας Υπουργός δεν μας συναντά. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση και από όσο γνωρίζω, το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το συντονιστικό δίκτυο που έχουν οι πρόεδροι των φορέων διαχείρισης, το οποίο και αυτό έχει κάνει τρία αιτήματα συνάντηση με τον πρόεδρο, με τον Υπουργό, και ούτε αυτό έχει δεχθεί. Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη συζήτηση στο στούντιο για θέματα υγείας. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα τον καρδιολόγο του νοσοκομείου της Πρέβεζας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και πρώην πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, τον κύριο Κώστα Κύρλα, μιας και χθες είχαμε την επίσκεψη του πρώην υπουργού, του κυρίου Ξανθού, στην περιοχή της Πρέβεζας, συναντήθηκε με τους εργαζόμενους, εξέφρασε τις αντιρρήσεις για το σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης για τα θέματα της δημόσιας υγείας και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω να σας καλησπερίσω. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κύρλα, για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καλώς ή κακώς επικεντρωνόμαστε κυρίως στην κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία της πόλης των Ιαννίνων. Όχι ότι δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και σίγουρα στα υπόλοιπα, τα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά θα μας δώσετε μια πολύ καλύτερη εικόνα το πώς είναι τα πράγματα σήμερα πριν πάμε στην επίσκεψη του κυρίου Ξανθού. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο τηλεοπτικό σας σταθμό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην πόλη των Ιαννίνων, γιατί εδώ πέρα έκανα την ειδικότητά μου και ήταν έτσι από τα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής μου, διαμονή μου εδώ πέρα στην πόλη των Ιαννίνων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλα τα νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα τα δευτεροβάθμια και τώρα αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης παρουσιάζουν μια σειρά από προβλήματα τόσο στη λειτουργία τους, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης κτλ. Προβλήματα τα οποία λίγο πολύ σε όλα τα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια είναι ίδια. Έτσι και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, αυτό το οποίο έτσι μπορούμε με έμφαση να πούμε ως πρόβλημα είναι ότι η στελέχωση τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι αρκετά πίσω από τις ανάγκες για να εξυπηρετήσουμε, ας πούμε, τον εκεί πληθυσμό, παρέχοντας κάποια ποιοτικού βαθμού υπηρεσίες υγείας. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι αρκετά γερασμένο. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες θα είχαν βγει πολλοί από αυτούς σε σύνταξη
Αλλά τώρα με τις μεταρρυθμίσεις, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό παραμένουν. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες 50 και 55 χρονών, οι οποίες ακόμα κάνουν βάρδια σε σκληρά τμήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το τμήμα της καρδιολογικής ή το παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τις ίδιες αλλά και για τους ασθενείς. Και το ίδιο συμβαίνει και με το ιατρικό προσωπικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι είναι πάνω από 60 ετών και πραγματοποιούν 7 και 8 εφημερίες το μήνα, δύσκολο για αυτούς. Ένα επιπλέον πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο Πρέβεζες είναι το κτηριακό. Όπως πιθανά να γνωρίζετε, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι αρκετά παλιό, ένα νοσοκομείο το οποίο χτίστηκε τη δεκαετία του 70, αρχές του 70 άρχισε να λειτουργεί, είναι ένα νοσοκομείο 50 ετών, με πολλά προβλήματα, πολύ πίσω από αυτό που εμείς λέμε σύγχρονες ανάγκες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν έτσι μία εικόνα η οποία για να μπορέσει να καλυφθεί, δηλαδή για να μπορέσουμε να παρέχουμε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας στον εκεί πληθυσμό, θα πρέπει να καταβάλλεται και από την πλευρά του ιατρικού αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού μια υπερπροσπάθεια για να καλύψουμε όλο αυτό το κενό. Mm-hmm. Και αυτή η υπερπροσπάθεια τη δίνουμε 10 χρόνια τώρα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όλα έχουν κάποιο όριο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να γίνεται διαχρονικά. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως γίνεται διαχρονικά. Κύριε Κύρλα, αυτό είναι το ζήτημα, ότι διαχρονικά δεν έχει στηριχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητα να ενισχυθεί με προσωπικό, να ενισχυθεί με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ακριβώς για να μπορέσει να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας, μάλλον το αντίθετο γίνεται. Και σίγουρα φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς, αν θέλετε, που υπάρχουν από την σημερινή ηγεσία, η οποία αρχίζει να δείχνει κατά κάποιο τρόπο τι σκέφτεται για το δημόσιο σύστημα υγείας. Κοιτάξτε, η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας όντως προσπαθεί να ξεδιπλώσει ένα σχέδιο ποικιλοτρόπος, προσπαθεί να το ξεδιπλώσει μέσα από διάφορες αναφορές όπου έκανε παραδείγματος χάρη ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, όπου λέει ότι θέλει να βάλει μπροστά το σουηδικό μοντέλο, το οποίο εν συνεχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό και κατά πόσο συμφέρει ή δεν συμφέρει τους ασθενείς και τους εργαζόμενους να εφαρμοστεί αυτό το σουηδικό μοντέλο και τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Και ποια είναι η καθημερινότητα των εργαζόμενων εκεί και των ασθενών. Επίσης, από ανακοινώσεις και τοποθετήσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, μέσα από την φιέστα, θα την ονομάσω εγώ έτσι, που επιχείρησε να κάνει ο ΠΙΣ με τις προτάσεις του για την αναστήσεις και τώρα, μέσα από ένα απόνυμα το οποίο έβγαλε ένας οργανισμός, η Διάνεσης, η οποία επί της ουσίας, όλα αυτά μαζί δείχνουν ποια είναι η κατεύθυνση και ποιος είναι ο προσανατολισμός της σημερινής κυβέρνησης. Ο οποίος όμως προσανατολισμός δεν ξεκινάει από τη μέρα που εξελέγει και μετά. Έχει μια συνέχεια η οποία ξεκινάει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τις αρχές Ιουλίου, ας πούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο συνεχίζει. Mm-hmm. Από έρχεται πριν. Σε συνέχεια ουσιαστικά των όσων εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη θητεία. Αυτή είναι και η θέση της Ομοσπονδίας. Γιατί, κύριε Κύρλα, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο έθεσε και ο κύριος Ξανθός κατά την χθεσινή επίσκεψη και την συνάντησή σας, αυτό που συζητούν και λένε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι εμείς υπερασπιστήκαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Δεν έγινε έτσι? Καταρχάς, να ενημερώσω και τους τηλεθεατές σας ότι 17 του μηνός επισκέφθηκε την πόλη της Πρέβεζης ο κύριος Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης όπου είχε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα, με επίκεντρο αυτά τα θέματα της υγείας. Πάνω σε αυτή την επίσκεψη στην πόλη της Πρέβεζας έκανε και διάφορες περιοδίες ο κύριος Ξανθός και επισκέφθηκε και το νοσοκομείο.
Ζήτησε να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέφτης, όπου ο Σύλλογος Εργαζομένων και οι συνδικαλιστές, τέλος πάντων, του ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού, τον δεχτήκανε με χαρά, ώστε να γίνει μια κουβέντα, να καταγραφούν τα προβλήματα εκεί πέρα του, και γενικότερα αλλά και ειδικότερα του νοσοκομείου, και να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτή τη βάση. Όντως και έγινε η συνάντηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήδη από την αρχή της συνάντησης, από την αρχή της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Ξανθό, είναι ότι αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης με το Σωματείο, αλλά και το έκανε και μετά στην εκδήλωση, είναι να προτείνει τη δημιουργία ενός μετόπου στο οποίο θα... Πάμε κόντρα σε αυτό που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση. Στο οποίο θα προπορεύεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέτωπο στο οποίο θα προπορεύεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο μέτωπο αυτό θα πρέπει να προασπίζει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ και να προασπίσει όλα όσα με κόπο δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αντιλαμβάνεστε, και ο Σύλλογος Εργαζομένων εκεί του Νοσοκομείου Πρέβεζες, αλλά και εμείς ως Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτό το αφήγημα, με αυτό το αφήγημα, με αυτή την προσπάθεια, τέλος πάντων, κτλ. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι ένα αφήγημα έολο, το οποίο δεν αντέχει ούτε στην πιο μικρή κριτική. Και αυτό αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Ξανθό, όπου όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία έβαζε κατέρεαν ένα προς ένα από την αρχή ήδη της συζήτησης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ηγηθεί σε ένα τέτοιο μέτωπο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνησε, ακολούθησε κάποιες πολιτικές, οπότε τον κρίνουμε με βάση τα πεπραγμένα του. Τα πεπραγμένα του δείχνουν ότι όχι μόνο δεν προάσπισε τη δημόσια υγεία, όχι μόνο δεν υπεραμείνθηκε αυτής, αλλά δημιούργησε ένα ολόκληρο οικοδόμημα με μεταρρυθμίσεις και ένα νομικό οπλοστάσιο, το οποίο επί της ουσίας μετασχημάτισε τις δομές υγείας από δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν να έχουν οικονομική αυτοτέλεια. Αυτό το έκανε σιγά σιγά μέσα στα προηγούμενα 4-5 χρόνια που κυβέρνησε, με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και μια σειρά από νομοθετήματα. Καταρχάς, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα επιχείρημα το οποίο έλεγε, παραδείγματος χάρη, είναι ότι επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όποιος είχε ΆΜΚΑ μπορεί να έχει πρόσβαση στο ΕΣΥ. Τα χρήματα τα οποία, αυτό είναι αλήθεια, αλλά όμως τα χρήματα τα οποία χρειάστηκαν για να νοσηλευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ασφάλεια, δεν ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή δεν ήταν από κάποια χρηματοδότηση επιπλέον που έδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν από χρήματα των ασφαλισμένων. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 870 περίπου εκατομμύρια ευρώ, περίπου κατά 45%. Και αυτό το ποσό κλήθηκε να βρεθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτή είναι και μία από τις αιτίες που μετά έγινε και ασφαλιστική μεταρρύθμιση για να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των νοσοκομείων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τέλη 2012, αρχές 2013, η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε συρρυκνώσει κατά 30% το σύνολο των οργανικών θέσεων στο ΕΣΥ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις διατήρησε αυτό το χρονικό διάστημα και ενώ σε επίπεδο ρητορίας, ας πούμε, είχε προαναγγείλει ότι θα αλλάξει τους οργανισμούς κτλ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Επίσης, άλλο ένα που μπορώ να πω, ότι έγινε αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε διάφορα νοσοκομεία. Αντικατάσταση αυτή ως επιτοπλίστων έγινε από δωρεές, από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κτλ. Είναι μια τακτική, μια πολιτική, η οποία ουσιαστικά είναι προάγγελος, είναι ένας πρόδρομος που ανοίγει το δρόμο στα ΣΔΙΤ. Το 2016, με δικό του νομοθέτημα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος νόμος είναι, επέτρεψε την επιπλέον
εκτεταμένη δράση επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας μέσα στα νοσοκομεία, οπότε ουσιαστικά ευνόησε τη δημιουργία ΣΔΙ. Άνοιξε το δρόμο ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κύρλα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι επί της ουσίας η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα με την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα πρέπει να την δούμε με έναν ενιαίο τρόπο. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε στα πρώιμα στάδια με τα σχηματισμό. Έβαλε τα θεμέλια δηλαδή και πάνω σε αυτό έρχεται να χτίσει. Έβαλε, ας πούμε, τώρα να την πρωτεύαλε τα κεραμίδια, να πούμε την δηλαδή. Λειτουργήσε σε πιο πρώιμα στάδια και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να λειτουργήσει σε μεταγενέστερα. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, να δείτε πώς κουμπώνουν όλα αυτά. Όταν έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με μια σειρά από νομοθετήματα, μεταρρυθμίσεις, μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις τα οποία θα πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια, τι κάνει? Το μετατρέπει σε μια επιχείρηση, η οποία επιχείρηση τι κάνει? Πουλάει υπηρεσίες σε κάποιον που αγοράζει τις υπηρεσίες. Και σε αυτό το δούνε και λαβήν, το κράτος είναι σε ρόλο επιχειρηματία. Οπότε έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και παραλαμβάνει αυτό το πράγμα και σου λέει, αφού είναι ηθικό, αφού είναι αριστερό, αφού είναι έντιμο να είναι το κράτος σε ρόλο επιχειρηματία και το νοσοκομείο να δουλεύει ως επιχείρηση, γιατί να είναι ανήθικο ή ανέντιμο να μην βάλουμε πραγματικό επιχειρηματία μέσα, ο οποίος ξέρει να κάνει και καλύτερα τη δουλειά. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Όταν μετατρέπεις τα νοσοκομεία, δηλαδή τις δομές, σε επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε υπηρεσίες, αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει και κάποιος άλλος να τις αγοράσει. Αυτός που αγοράζει αυτές τις υπηρεσίες είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον μετασχηματισμό, που γίνεται σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, υπάρχει αδύρυτη ανάγκη από τη δική τους την πλευρά να μετασχηματίσουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό και έγινε και ο νόμος Κατρούγκαλου, πάνω στον οποίο πατάει τώρα ο καινούργιος νόμος. Δηλαδή, ουσιαστικά, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη ρήτρα της βιωσιμότητας, δηλαδή θα πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια και αυτά. Δημιουργήθηκε πάνω σε αυτά πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου δημιουργήθηκε η λογική των τριών πυλώνων, εκ των οποίων οι δύο, δηλαδή ο δεύτερος και ο τρίτος, είναι ιδιωτικοί πυλώνες. Όλο αυτό δηλαδή και το ασφαλιστικό και το μετασχηματισμό του ΕΣΥ θα πρέπει να το δούμε με έναν ενιαίο τρόπο πάνω στις υπηρεσίες υγείας και ασφάλεια. Δηλαδή κάπως πρέπει να το δούμε ενιαία. Και γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις αυτές γίνανε με έναν ενιαίο τρόπο. Επίσης, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί ωραία, αυτά τα οποία εξέθεσε ο κύριος Ξανθός, ας πούμε, και στο Σύλλογο Εργαζομένων και εκεί πέρα στην εκδήλωση που έκανε, είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν με επιχειρήματα κτλ. Ποιος είναι όμως ο σκοπός, γιατί δηλαδή σε επίπεδο προπαγάνδας ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ηγηθεί ενός τέτοιου μετόπου? Κατά τη δική μας γνώμη, οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τα σωματεία, τη συνδικαλιστική δράση, το κίνημα, ως όχημα για να ξαναπάρει την κυβέρνηση. Όπως ακριβώς έγινε το 2015, όπου χρησιμοποίησε το τότε κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ του 3,5% χρησιμοποίησε ως όχημα τα σωματεία, τα συνδικάτα, το κίνημα κτλ. Διωγγώθηκε και έγινε ένα κόμμα κυβερνητικό και τελικά ανέλαβε και τα ενία της χώρας για 4-5 χρόνια. Ένας λόγος είναι αυτός. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι με αυτή την τακτική, με αυτή τη διαδικασία, αφενός μεν, αν το επιτύχει, θα καταφέρει μια σειρά από συνδικάτα, μια σειρά από σωματεία να τα ενσωματώσει, ώστε μετά όταν θα ξανακυβερνήσει, αυτά να μην αντιδρούν στην πολιτική την οποία θα ακολουθήσει. Και ένας δεύτερο είναι ότι όπως είχε ξανακάνει το 2015, έτσι πάλι τώρα θα ξαναπογοητεύσει μια σειρά από αγωνιζόμενους, εργαζόμενους, από τίμιους συνδικαλιστές και θα περιορίσει κάπως έτσι μέσω της απογοήτευσης και την συνδικαλιστική του δράση. Εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι δυνάμεις της ΔΥΠΑΚ
Οι δυνάμεις αγωνιστικής συσπήρωσης, αυτές οι δυνάμεις οι οποίες έχουν ένα ταξικό προσανατολισμό και συσπηρώνονται σε αυτό το συντονισμό που εμείς ονομάζουμε επανεργατικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ, έδωσαν σταθερά και ανταλλάντευτα έναν διαχρονικό αγώνα πάνω σε αυτή την πολιτική μετάλλαξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αποκορύφωμα αυτή της προσπάθειας, ή μάλλον όχι αποκορύφωμα, αλλά ας πούμε ένα που μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα, είναι και η παρέμβαση που έκανε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και ακύρωσε την ημερίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία επιχείρησε να προπαγανδίσει αυτή τη μετάλλαξη των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν συνεχώς στους δρόμους, με ανακοινώσεις, με καταγγελίες, με σύγκρουση, με συλλαλητήρια. Στην Πρέβεζα είχαμε μια πάρα πολύ πλούσια δράση. Καταφέραμε τρεις φορές και συντονίσαμε περίπου 30 σωματεία σε μια προσπάθεια να υπερασπίσουμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Ηγηθήκαμε σε μια προσπάθεια στην οποία λέγαμε εμφατικά ότι η υγεία πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους. Ότι η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και που δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ατομική ευθύνη. Οπότε θα συνεχίσετε σε αυτό το μοτίβο ουσιαστικά, κύριε Κύρλα, φτιάχνοντας ένα μέτωπο ενάντια και στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει αυτό το μέτωπο, αλλά και ενάντια στις προσπάθειες και της κυβέρνησης, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δεν θα αλλάξουμε. Δεν αλλάζετε πορεία. Δεν θα αλλάξουμε την πορεία μας. Δεν λέτε άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Θα στεκόμαστε όπως στεκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Θα στεκόμαστε στο πλευρό των ασθενών μας, οι οποίοι ασθενείς μας στην Πρέβεζα δεν είναι και τίποτα βιομήχανοι και εφοπλιστές, είναι εργαζόμενοι, άνθρωποι του ΜΟΚΘΟ, άνεργοι, ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι, ηλικιωμένος κόσμος κτλ. Θα συνεχίσουμε σε αυτό. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε και στα δύσκολα να δίνουμε αγώνα. Αποδείξαμε ότι και σε δύσκολες καμπές του κινήματος, όπως ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αποδείξαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε νίκες. Μπορώ να σας φέρω για παράδειγμα ότι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου ο Σύλλογος Εργαζομένων, η πλειοψηφία του τέλος πάντων του ΔΣ, συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, με τις διαρκείς κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις στη διοίκηση κτλ., είναι από τα νοσοκομεία τα δευτεροβάθμια της περιοχής, από τα πιο στελεχωμένα, δηλαδή κάτω από το φόβο των κινητοποιήσεων και των πιέζων, καταφέρναμε και πετυχαίναμε έστω μικρές. Αλλά πετυχαίναμε έστω αυτές τις μικρές νίκες, δηλαδή την πρόσληψη δύο γιατρών, την πρόσληψη πέντε νοσηλευτών έστω και με σύμβαση κτλ. Δηλαδή, αποδείξαμε ότι εμείς ακόμα και στα δύσκολα μπορούμε να παλεύουμε, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να ηγηθούμε μιας τέτοιας προσπάθειας. Και το μέτωπο αυτό το οποίο ευχόμαστε να δημιουργηθεί, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη να προασπιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το μέτωπο αυτό βρίσκει απέναντί του τόσο τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όσο και τις πολιτικές που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε να συζητήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής. Συμμετέχει ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεδρισμός Ιωαννίνων Υπίνδος μεταξύ 26 επιχειρήσεων από 14 χώρες. Ταυτόχρονα, μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο συνεταιρισμός εντείνει την παρουσία του στο Κατάρ και τα Αραβικά Εμμυράτα με στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του σε μια αγορά όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Η μοναδική επιχείρηση από την Ελλάδα αλλά και η μοναδική επιχείρηση τροφίμων από την Ευρώπη που συμμετέχει στο τετραετές πρόγραμμα Κύκλος 4.0 είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος με στόχο να αποτελέσει πιλότο για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής που είναι βασισμένο στις νέες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και θα ενισχύσει περαιτέρω τις βιομηχανίες με νέους μηχανισμούς παραγωγής και αλγορίθμους. Στόχος είναι η παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων με εκτεταμένους κύκλους ζωής και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλής κατανάλωσης υλικών εντός των διαδικασιών παραγωγής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρήπων που επηρεάζουν θετικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εμπλεκόμενων βιομηχανιών. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν 29 εταίρεια από 14 χώρες, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της Επιχείρησης Γιάννης Πατούνας, ο οποίος μαζί με τον επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής Νίκο Ρογκότη βρέθηκε στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος στο Μπιλμπάο της Ισπανίας στις 22 και 23 Ιανουαρίου. Στα πλαίσια όλης αυτής της έρευνας και ανάπτυξης που κάνουμε σαν επιχείρηση, συμμετέχουμε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, είτε περιφερειακά, είτε εθνικά, είτε διεθνή. Ένα από τα διεθνή προγράμματα τα οποία συμμετέχουμε τώρα πια είναι το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο έχει σαν στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων στις μηχανές, στα εργοστάσια, καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, συμμετέχουν 29 επιχειρήσεις από 14 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Χρηματοδοτείται ώστε να γίνει από εταιρείες πληροφορικής, από εταιρείες software, hardware, να γίνουν οι δοκιμές, να δημιουργηθούν τα προϊόντα και επίνδος μαζί με άλλες 6-7 εταιρείες, 6 για την ακρίβεια και 7 επίνδος, θα μπει στην λογική να είναι ένας πιλότος εφαρμογής όλων αυτών των τεχνολογιών. Είναι η μοναδική εταιρεία από την Ελλάδα και η μοναδική επιχείρηση τροφίμων στην Ευρώπη. Ξεκίνησε η συνεργασία όλων των επιχειρήσεων. Βρεθήκαμε τον Ιανουάριο στην Ισπανία, στην πρώτη εναρκτήρια συνάντηση. Είδαμε πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, θέσαμε τους στόχους, θέσαμε τα πλαίσια συνεργασίας όλων των επιχειρήσεων. Και από εδώ και πέρα ξεκινάμε δυναμικά να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε αυτές τις νέες συνθήκες για την παραγωγή. Ο ρόλος της Πίντου σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πρόγραμμα, σύμφωνα έτσι και με τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές που έχετε δώσει. Ο ρόλος της Πίντου είναι πρώτον να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στις επιχειρήσεις για το τι ανάγκες έχει μια γραμμή παραγωγής. Και ο δεύτερος ρόλος είναι να έρθουν ή νέες τεχνολογίες να εφαρμοστούν πάνω στις γραμμές παραγωγής, να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε ότι εξάγονται αποτελέσματα και αυτό να γίνει πιλότος για όλη τη βιομηχανία τροφίμων στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι και θα δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση σε όλη τη γραμμή παραγωγής στον τομέα των τροφίμων, κυρίως στην κτηνοτροφία και στη συνέχεια σε άλλες εταιρείες. Την ίδια ώρα, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος δυναμώνει σημαντικά την παρουσία του σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήδη από την περασμένη χρονιά, η πρόταση του συνεταιρισμού εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνεται στις 81 εκστρατείες προβολής και προώθησης προϊόντων διατροφής στις αγορές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχουμε εγκριθεί και συμμετέχουμε σε ένα επίσης ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση σε τρίτες χώρες. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα απλών προγραμμάτων για προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων σε τρίτες χώρες και συμμετέχουμε σαν επιχείρηση με στόχο να προωθήσουμε τα προϊόντα μας σε αραβικές χώρες, συγκεκριμένα στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε μέσα από την παρουσία μας στις εκεί αγορές να προωθήσουμε ένα ελληνικό προϊόν όπως είναι το κοτόπουλο, ένα ευρωπαϊκό προϊόν όπως είναι το κοτόπουλο και επίσης το brand name της Πίνδου. Χαρακτηρίζεται για την ποιότητα των προϊόντων τα οποία παράγουμε και θέλουμε αυτό το πράγμα να το δώσουμε και στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, οι κατάλληλες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουμε συχνά στις χώρες αυτές και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, κυρίως αυτά που μπορούν να εξαχθούν σε ξένες χώρες. Όλο αυτό ξεκινάει και σε συνδυασμό με το καινούργιο εργοστάσιο των έτοιμων ψημένων προϊόντων, τα οποία έχουμε σαν στόχο να τα διοχετεύσουμε και σε ξένες αγορές. Και η παρουσία μας εκεί θα είναι πολύπλευρη, δηλαδή θα συμμετέχουμε σε
ημέρες γευσιγνωσίας. Θα συμμετέχουμε μόνιμα στις εκθέσεις που υπάρχουν, τις δύο μεγάλες εκθέσεις εκεί στις χώρες αυτές. Υπάρχουν συναντήσεις, υπάρχουν διάφορες προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικές ενέργειες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτή την αγορά. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο ώστε να γίνει μια πολύ καλή ενέργεια πάνω σε αυτό το τομέα. Στο Μπιζάνι συνεχίστηκαν σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια που θα κορυφωθούν την ερχόμενη Παρασκευή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής βρέθηκαν το πρωί στα οχυρά του Μπιζανίου και στη συνέχεια στον τύμβο Μπιζανομάχων, τιμώντας την μνήμη των Πεσόντων. Η μνήμη των Πεσόντων της Μάχης του Μπιζανίου τιμήθηκε σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης των Ιαννίνων. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε τοπογραφική και ιστορική ενημέρωση στα οχυρά Μπιζανίου, ενώ στον τύμβο Μπιζανομάχων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Στεφάνη κατέθεσαν ο αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ, ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας, καθώς και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου και ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ηπείρου. Ακολούθησαν οι καταθέσεις στεφάνων από τους εκπροσώπους των εφέδρων αξιωματικών αλλά και τους τοπικούς φορείς. Συγκίνηση σκόρπισε η κυρία Ροδίου, συγγενής αγωνιστών της μάχης του Μπιζανίου, αλλά και οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου Μπιζανίου που κατέθεσαν στεφάνη. Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την ευχάριστη και είναι στην αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Σκούξτε το φέτε ψηλά από την αγλάσσα. Βρίσκε και κακοτράχαλα, τζουμέρχα, αγναντεύτε. Δόθε κατά τον τόμαρο και διπλοπροσκυνήστε. Και δείτε τους πατέρες μας πως πολεμούν στα κρύα. Και εσύ, ραχούλα χαμηλή, ραχούλα τάιν εικόνα, σφίξε μέσα στους θάμνους σου τη δόξα ενός χειμώνα. Ροβόλα Βενισάριε και εσύ ράχη πειράχη. Ω Κωνσταντίνε βασιλιά, έμπα και συναντήσουμε τον Ισάτ Πασά σ' αυτήν την πενεμένη πόλη για να χαρούν οι νικητές μαζί και οι νικημένοι. Μα το Μπιζάνα μίλη το μένει και μας κοιτάει και δεν ογά και δεν βογά κάτρεμο καμαλώνει. Αυτό ζώνια δέχονταν του Τούρκου την αξία. Μου φαίνεται κάθε βραδιά πασχίζοντας να ενώσει το 12, το 13 με το 2020. Τάφος και τότε θα έγινε, τάφος και τώρα θα είναι. Να θάψει στα κατάβατα εχθρών που θα πατήσει το χώμα το ελληνικό, το χώμα από το Μπιζάνι.
Με τρισάγιο για κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε και η μνήμη των 333 Μπιζανομάχων στον τύμπο που υπάρχει στον Λόφο του Αυγού σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Δοδόνης και οι σύλλογοι της περιοχής και είναι ενταγμένοι στις επετειακές εκδηλώσεις για τα ελευθερία. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων και βέβαια κάτοικοι της περιοχής. Στον τύμβο των 333 Μπιζανομάχων στον Λόφο του Αυγού, όπου βρίσκονται τα οστά των ηρώων, τελέστηκε το πρωί επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμο Δοδόνη στις τοπικές κοινότητες Αυγού και Κρυφοβού και τους πολιτιστικούς συλλόγους και κατοίκους της περιοχής. Έλληνες στρατιώτες, εθελοντές από τα νησιά, τη Μάνη, την Αρκαδία, την Κρήτη και την Κύπρο βρίσκονται ανάμεσα στους Μπιζανομάχους που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την ελευθερία. Στεφάνη κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υπήρου Κώστας Χιαράβας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας καθώς και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος απεφάσισε να μεταβεί αυτοπροσώπως στο μέτωπο για να αντιληφθεί την κατάσταση με τα ίδια του τα μάτια. Αρχές Φλεβάρι του 1913 έφτασε στη Φιλιππιάδα. Κατόπιν, μετά του αρχιστρατήγου και διαδόχου Κωνσταντίνου, το γιο του διαδόχου Γεώργιο και μια μεγάλη συνοδεία από πρίγκιπες, στρατηγούς, αξιωματικούς του επιτελείου, παρατρεχάμενους, περίεργους και πολλούς άλλους, οι οποίοι βρίσκονται συνήθως στα μετόπιστε. Όλοι αυτοί είχαν περιέργεια να ειδούν τον Μπιζάνι, το οποίο είχε καταστεί για τον ελληνικό λαό θρυλικό. Όλοι ήθελαν να ακούσουν για να διηγούνται ιστορίες. Το σημείο που θα επισκέπτονται ήταν το παρατηρητήριο του αρχηγού πυροβολικού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, που βρίσκεται στον προφήτη Ηλία. Είναι ένα βουνό σε σχήμα κόνου. Τιμή σε εσάς που πέσατε στις νίκες στον αγώνα, η καθεμιά από το αίμα σας που χύσατε στα γόνα. Της λευτεριάς θεμέλιωσε και τη χαιρόμαστε όλοι. Ποτέ σας δεν δηλιάσατε στο βάρβαρο το βόλι και στήσατε στα στήθη σας τσάλινη ασπίδα για να μας δώσετε ελεύθεροι σαν πρώτα την πατρίδα. Μπράβο. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού τη δρομεή. Σε γνωρίζω από την όψη που μετά μετράει τη γη.
απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντιωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντιωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντιωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού διοργανώνει για μαθητές και γονείς ο Σύλλογος Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης την ερχόμενη Κυριακή στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία. Στόχος θα υπάρξει ενημέρωση για τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά κυρίως για τις σχολές και τα τμήματα που μπορούν να δώσουν επαγγελματική διέξοδο στους νέους. Η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος διοργανώνει την ερχόμενη Κυριακή ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Φροντιστών Νομού Ιωαννίνων με προσκεκλημένο μιλητή τον Χρήστο Ταουσάνη, διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλο σταδιοδρομίας και συγγραφέα της σειράς οδηγών σπουδών επιλέγω, σπουδές και επάγγελμα από τις εκδόσεις Πατάκη. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στόχος της είναι μαθητές και γονείς να ενημερωθούν για όλες τις νέες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα εισαγωγής, για όλα τα νέα δεδομένα αναφορικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και τη νέα κατανομή των σχολών στα 4 επιστημονικά πεδία, βοηθώντας έτσι στην έξυπνη επιλογή ομάδας προσανατολισμού. Στην ημερίδα της ερχόμενης Κυριακής αναφέρθηκε εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ο κ. Γιώργος Φούκας. Okay. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων σας προσκαλεί στην ημερίδα που και φέτος διοργανώνει επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος την Κυριακή στις 23 Φεβρουαρίου 2020 με προσκεκλημένο μιλητή τον Χρήστο Ταουσάνη, διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλο σταδιοδρομίας της εταιρείας Employ και συγγραφέα της σειράς οδηγών σπουδών επιλέγω σπουδές και επάγγελμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, ώρα 11 το πρωί. Ο κύριος Ταουσάνης θα ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς για όλες τις νέες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα εισαγωγής, για όλα τα νέα δεδομένα αναφορικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και τη νέα κατανομή σχολών στα 4 επιστημονικά πεδία, βοηθώντας την έξυπνη επιλογή ομάδας προσανατολισμού. Επίσης, θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τις σχολές, τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμήματων του μηχανογραφικού και θα λύσει απορίες σε ειδικά δεδομένα, όπως είναι οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι μετεγραφές, στρατιωτικές αστυνομικές σχολές, καθώς επίσης και το μηχανογραφικό της Κύπρου. Τέλος, μέσα από πρωτοποριακές έρευνες θα συζητηθούν οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και θα παρουσιαστούν καινοτόμες ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Η εν λόγω ημερίδα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, την ώρα που υπάρχουν νέα γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία για τη νέα γενιά. Τμήματα όπως είναι το Επιστήμης Υλικών στα Γιάννενα, που είναι μια εξαιρετική σχολή, οι γονείς δεν γνωρίζουν τι προσφέρει αυτή η σχολή και πώς μπορεί το παιδί να εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους τομείς που να βρει δουλειά, βέβαια όχι ακόμα μέσα στην Ελλάδα. Επίσης, τα κλασικά πτυχία τα οποία είχαμε κάποτε και τα οποία εξακολουθούμε να έχουμε, όπως είναι τα πτυχία μιας φιλολογίας, μιας νομικής, έτσι, είναι ένα πολυτεχνείο, έχουν την δυνατότητα να τους ανοίξουν νέους ορίζοντες εφόσον με ένα μεταπτυχιακό μπορέσουν να βρουν κάτι διαφορετικό πάνω στον τομέα αυτό. Και όχι να πηγαίνουν παραδοσιακά στις συγκεκριμένες επιλογές του θα γίνω δάσκαλος, του θα γίνω καθηγητής ή θα γίνω πολιτικός μηχανικός. Ειδικά τώρα που αυτές οι ειδικότητες έχουν πλέον έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο σημαντικό το να μπει ο μαθητής στη διαδικασία να επιλέξει μια σχολή από το διάβασμα της προετοιμασίας για να δώσει πανελλήνιες. Επειδή εμείς στα φροντιστήρια γενικά δουλεύουμε με τα παιδιά πάνω στο επαγγελματικό προσανατολισμό, βλέπω ότι τα παιδιά είναι πολλές φορές πελαγωμένα. Δυστυχώς το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί εύκολα να βοηθήσει, γιατί οι ώρες είναι συγκεκριμένες, τα αναλυτικά προγράμματα όλοι τα γνωρίζουμε. Η νοοτροπία στη χώρα μας του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τουλάχιστον και από τα χρόνια τα δικά μας, συνεχίζεται, είναι εντελώς απούσα, εντελώς άστοχη. Και τα παιδιά αναζητούν από μόνα τους τις λύσεις και γι' αυτό το λόγο και εμείς με την δικιά μας την προσπάθεια κάθε χρόνο προσπαθούμε κάπως να τα σμπρώξουμε προς τις σωστές επιλογές. Εκεί θα έπρεπε να γίνει κάτι πολύ πιο σημαντικό από την ίδια την πολιτεία. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό στις οποίες τα παιδιά αποφυτούν από το λύκειο και ξέρουν από πριν τι θα κάνουν στη ζωή τους.
Εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε εικόνα της αγοράς εργασίας έχουμε, ούτε μπορούμε εύκολα, ούτε μπορούν αυτά τα παιδιά εύκολα σε μια ηλικία 17 χρονών να αποφασίσουν, και ειδικά σε μια Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία 10 χρόνια. Ο κύριος Φούκας δεν έκρυψε ερωτηθεί σχετικά και τον προβληματισμό που υπάρχει αναφορικά με το άρθρο του Υπουργείου Παιδείας που εξισώνει τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των πανεπιστημίων. Ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει προβλεφθεί σωστά το πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η εξομοίωση και τα αποτελέσματα θα έχει. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, επειδή γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι πώς λειτουργούν τα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια τύπου κολέγια, θεωρώ ότι θα είναι άδικο για τα παιδιά εκείνα τα οποία φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία έχουν μεγάλο κόπο να τα τελειώσουν και κόπο να μπουν, να βρεθούν στην ίδια εξομοιωτική θέση με κάποιον από αυτούς οι οποίοι θα έχουν περισσότερα χρήματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτεί το Υπουργείο συγκεκριμένα για αυτά τα κολέγια. Σε ρυθμούς αποκριάτικου ξεφαντώματος, με έντονο όμως το άρωμα παράδοσης, μπαίνει η πόλη των Ιαννίνων τις επόμενες ημέρες μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος και το Πνευματικό Κέντρο. Το παραδοσιακό γαϊτανάκι, 70 τζαμάλες που θα ανάψουν σε γειτονιές της πόλης, το καρναβάλι του Κατσικάλα και Κούλουμα στο πάρκο Λιθαρίτσια είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες και κατοίκους. Με έντονο το άρωμα παράδοσης που μετατρέπει την πόλη σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, η πόλη των Ιωαννίνων ετοιμάζεται για να γιορτάσει τις απόκριες. Με παραδοσιακό γαϊτανάκι, με εμπλουτισμένο και αναβαθμισμένο καρναβάλι, με 70 τζαμάλες που θα ανάψουν στις γειτονιές της πόλης και στα χωριά και με τα κούλουμα στο πάρκο Λιθαρίτσια, τα Γιάννενα είναι πανέτοιμα. Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων παρουσίασαν κατά τη διάρκεια κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου. Ο κύριος Ελισάφ σημείωσε πως οι απόκριες είναι ιδιαίτερες, ξεχωριστές και έχουν πάντα έντονο άρωμα παράδοση στην πόλη των Ιαννίνων. Και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι οι απόκριες να αποτελέσουν ένα ακόμη γεγονός που θα φέρει κόσμο στην περιοχή μας. Αύριο και μεθαύριο η πόλη μας γιορτάζει. Τα Ελευθέρια αποτελούν κάθε χρόνο την κορυφαία στιγμή της πόλης. Φέτος, με τη λήξη των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση, ανοίγει το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Οι απόκριες είναι ιδιαίτερες, είναι ξεχωριστές, έχουν πάντα ένα έντονο άρωμα παράδοσης στην πόλη μας. Σκοπός είναι να αποτελέσουν ένα ακόμη γεγονός που θα φέρει κόσμο στην πόλη. Με αυτή την αρχή και φέτος ο Δήμος, το Πνευματικό Κέντρο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, σύλλογοι και φορείς συνεργάζονται ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κυρίως να διατηρήσουμε το άρωμα των γειτονιών, αυτό που αντιπροσωπεύει το άρωμα της τζαμάλας. Φέτος θα ανάψουν 70 τζαμάλες όλη την έκταση του Δήμου, 70 εστίες διασκέδασης και κεφιού. Είμαστε βέβαιοι ότι τα Γιάννα θα αποτελέσουν και πάλι έναν προορισμό και αυτές τις μέρες. Και παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα από τη δύσκολη καθημερινότητα όλων μας. Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους λοιπόν οι απόκριες, με την πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου να τονίζει πως επισκέπτες αλλά και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με κέφι και χαρά μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα που έχει προετοιμαστεί για αυτές τις ημέρες. Η αρχή γίνεται αύριο Τσικνοπέμπτη στο πάρκο Κούραμπα στις 6.30 το απόγευμα με ένα αποκριάτικο γλέντι για παιδιά με μασκαρέματα, παιχνίδια, τραγούδια και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που διοργανώνουν το ΚΔΑ Πρόοδα και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου. Καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιαννιτών και το Εικαστικό Εργαστήριο έχουν προετοιμάσει αποκριάτικα εργαστήρια. Την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό γαϊτανάκι στην Κεντρική Πλατεία, ενώ την επόμενη Κυριακή 1η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι το καρναβάλι του Κατσικά. Το βράδυ της Κυριακής των Επόκριων σε κάθε γειτονιά θα ανάψουν οι παραδοσιακές τζαμάλες και η αυλαία θα πέσει την καθαρά Δευτέρα με τα κούλουμα στο πάρκο Λιθαρίτσια. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, όπως κάθε χρόνο, ετοιμάζεται για μια διοργάνωση που περιμένουμε ανυπομονησία οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι, οι κάτοικοι της πόλης και οι επισκέπτες, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μάθει για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε τις απόκριες στα Γιάννενα και επιστρέφουν κάθε χρόνο για να ξαναζήσουν τη ξεχωριστή αυτή εμπειρία.
Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την Τσικνοπέμπτη στο Πάρκο Κουραμπά στις 6.30 το απόγευμα με ένα αποκριάτικο γλέντι για παιδιά με μασκαρέματα, παιχνίδια, τραγούδια και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που διοργανώνουν το ΚΔΑ Πρόδα και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πνευματικού Κέντρου. Τη σκητάλη παίρνουν καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας στο οικαστικό εργαστήρι και τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας, με αποκριάτικα εργαστήρια κατασκευής μάσκας, χαρταετού, ζωγραφικής, με διαδραστικά παιχνίδια και συμμετοχή κλόουν και ξυλοπόδαρων. Την Κυριακή της Αποκριάς, στις 23 Φεβρουαρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, διοργανώνουμε το παραδοσιακό γαϊτανάκι στην Κεντρική Πλατεία, μια πρωτοβουλία του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών με συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Την Κυριακή 1 Μαρτίου έρχεται η σειρά ενός άλλου παραδοσιακού θεσμού της πόλης, μία από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις της χρονιάς. Από νωρίς το απόγευμα ανάβουν οι τζαμάλες στις τοπικές γειτονιές με πρωτοβουλία των αντίστοιχων συλλόγων και προσφορά ξύλων και κρασιού από το Πνευματικό Κέντρο. Την επόμενη, Δευτέρα 2 Μαρτίου, ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις με τα κούλουμα που θα γιορταστούν και φέτος στα Λιθαρίτσια με παραδοσιακά εδέσματα και υπηρώτικη μουσική από τις 12 το μεσημέρι. Παρουσία χιλιάδων βλάχων, φίλων και μελών της έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την παρουσίαση χορών και βλάχικο γλέντι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Χορεύτρες και χορευτές όλων των ηλικιών βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη και μάγεψαν το κοινό με τις ικανότητές τους. Τα ταλαντούχα μέλη χορευτικών ομάδων ταξίδεψαν στα μονοπάτια της παράδοσης και παρουσίασαν διαφορετικά χορευτικά προγράμματα με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες τόσο στα βήματα όσο και στην ενδυμασία. Και όλα αυτά στην εκδήλωση θεσμό, όπως τη θεωρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Την εκδήλωση κοπής της πίτας των Βλάχων, που είναι τιμή για όλους, όπως λένε, να φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη. Για την Ομοσπονδία μας, για τα μέλη της Ομοσπονδίας του Συλλόγου και για τους Έλληνες Βλάχους της Διασποράς. Η καρδιά του βλαχόφωνου ελληνισμού χτυπά απόψε στο Βελίδιο. Πάνω από 1.700 χορευτές από κάθε γωνιά της πατρίδας μας βρίσκονται εδώ και θα πάρουν μέρος στην εκδήλωσή μας για να κόψουμε μαζί την πίτα, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μιχάλης Μαγειρίας. Η χρονιά που πέρασε ήταν πλούσια σε δραστηριότητες και δράσεις για την Ομοσπονδία μας. Κάποιες από αυτές ήταν στα πλαίσια παραδοσιακών δραστηριοτήτων και άλλες στο σύγχρονο πλαίσιο για την ανάδειξη και προβολή του πλούτου της ποικιλόμορφης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η επιτυχία τους οφείλεται στο έμψυχο δυναμικό της Ομοσπονδίας, δηλαδή στα μέλη των συλλόγων μας, που είναι όλοι οι βλάχοι της Ελλάδος. Γνωρίζουμε στην διοίκηση της Ομοσπονδίας ότι οι συμπατριώτες μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον και μας οδηγούν με το παράδειγμά τους. Είναι συνειδηπόροι μας δυναμική, δημιουργική, με σεβασμό στο πλούτο των τοπικών παραδόσεών μας, τις αρχές, τις αξίες και τις παρακαταθήκες των Ελλήνων βλάχων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους περισσότεροι από 5.000 βλαχόφωνοι Έλληνες, μεταξύ αυτών 1.700 χορευτές και χορεύτριες. Από την κοπή πίτας των Βλάχων δεν έλειψαν οι θρησκευτικές, στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του τόπου. Μεταξύ αυτών, ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης, ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Παπαϊωάννου και ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Διεκδικούμε όλοι μαζί το μέλλον που θέλουμε και βαδίζουμε ενωμένοι στο φως της επόμενης μέρας. Με σεβασμό στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του καθενός. Με σεβασμό στη βλάχικη παράδοση, αλλά και πίστη στους κοινούς στόχους για την Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε, κινείται και η δραστήρια Ομοσπονδία σας. Εργάζεται για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πλούσιας βλαχικής πολιτιστικής και μουσικοχορευτικής παράδοσης, στηρίζει με το πλούσιο έργο της τον βλάχικο πολιτισμό, ενώνει το χτες με το αύριο, προσφέρει σε εσάς και στην πατρίδα μας. Η θεώρηση, η προβολή και η ανάδειξη της βλάχικης πολιτιστικής κληρονομιάς
είναι βασικό συστατικό του τόπου μας και ως εκ τούτου οφείλουμε και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με το δέοντα σεβασμό. Άλλωστε, η ταυτότητά μας ως έθνος εμπεριέχεται και εκφράζεται με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή. Σας καλωσορίζω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αδέρφια μου Βλάχη, αυτή είναι η δική σας πόλη. Και ξέρετε, η πόλη αυτή έχει Βλάχο Δήμαρχο, όπως και ο προηγούμενος ήταν Βλάχος. Η πόλη αυτή έχει Βλάχο Πρίτανη, όπως ήταν και ο προηγούμενος Βλάχος. Η πόλη αυτή έχει Βλάχο Περιφερειάρχη, όπως και η Ευρώπη βέβαια έχει σήμερα Βλάχο Περιφερειάρχη. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν έτυχαν, μάλλον πέτυχαν. Ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με όλο το δυναμικό των γνωστικών αντικειμένων τα οποία διακονούνται στο Πανεπιστήμιό μας. Είμαστε δίπλα μας και τονίζουμε ξεκάθαρα ότι η Βλάχη δεν είναι μια ομάδα διχασμένη μέσα στις προπαγάνδες του 20ου αιώνα, αλλά είναι μια γνήσια έκφραση της Ρωμιοσύνης, κάτι το οποίο καταδεικνύεται σε όλη αυτή την πορεία της πατρίδας μας και σε όλες τις εκφάνσεις, κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, οικονομική, κάτι που λοιπόν καταδεικνύει ότι η παρουσία των Βλάχων είναι καταλυτική στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. Η πρώτη πρωτοβουλία που πήραμε ως Περιφέρεια Υπήρου είναι να κάνουμε μια σπουδαία δουλειά για το Σούλι και η δεύτερη να καταγράψουμε αυτά που ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος όταν κατέβηκε να αναλάβει στο Ναύπλιο πέρασε από τους Γκρεκόβλαχους της Βιέννης, γιατί εκεί βρήκε συμπαράσταση, γιατί εκεί ήταν η ελληνική αναγέννηση. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τέτοια θέματα με ανθρώπους που δεν ξέρουν τις αξίες και τον πολιτισμό μας και τις αρχές μας. Η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας συνοδεύτηκε από χορευτικό πρόγραμμα, ενώ ακολούθησε βλάχικο γλέντι για όλο τον κόσμο με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα. Μια μοναδική συναυλία υπόσχονται οι Αϊθαλείς Ντίν στο ερχόμενο Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μια συναυλία που έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για το συγκεκριμένο συγκρότημα, καθώς γίνεται μετά το 1979 η αντίστοιχη που είχε γίνει τότε στο Παλάδιο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Αϊθαλών Ντίν στο ερχόμενο Σάββατο με είσοδο ελεύθερη στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιαννητών. Οι Ντίν με συγκίνηση ανακοίνωσαν την επανένωση της μπάντας ειδικά και μόνο για την συναυλία του Σαββάτου με τον αρχικό τους κιθαρίστα Νικό Παπά, που αν και ιδρυτικό μέλος των Ντίν έχει να εμφανιστεί μαζί τους από την τελευταία εμφάνιση της μπάντας το 1980. Η συναυλία θα γίνει η ανάμνηση της ιστορικής εμφάνισης του συγκροτήματος το 1979 στο Παλάδιον. Και οι Ντίν υπόσχονται ένα μοναδικό ταξίδι. Στην επαιτειακή συναυλία αναφέρθηκαν ο Βαγγέλης Μπουλουχτσής, ο Αλέξανδρος Νάστος και ο Στέφανος Χαρτζάβαλος. Η συναυλία γίνεται σαν μια συνδιοργάνωση των Ντίνς και του Πνευματικού Κέντρου. Οι Ντίνς, ένα εντός εισαγωγικών αϊθαλές μουσικό σχήμα, θα κάνει αυτή τη συναυλία, η οποία θα είναι επαιτειακή σε ανάμνηση μιας πολύ παλιά συναυλία που είχε γίνει στο ιστορικό Παλάδιο στο κέντρο της πόλης το 1979. Καλούμε τον κόσμο σε μια βραδιά η οποία θα περιλαμβάνει ρεπερτόριο από κλασικά κομμάτια που έχουν αφήσει έντονο το στίγμα τους και ακούγονται φυσικά μέχρι σήμερα. Δεν θα είναι μια στήρα ανάμνηση, αλλά μια πολύ γόνιμη αναδρομή σε αυτό το διεθνές ρεπερτόριο που θα περιλαμβάνει από εμβληματικά κομμάτια των Pink Floyd μέχρι, ας πούμε, γνωστά κομμάτια των Led Zeppelin, από πιο delicates, ας πούμε, rock συνθέσεις των Camel μέχρι βαθιστόχαστες, ας πούμε, progressive rock στιγμές των Alan Parsons.
Θα είμαστε στη σκηνή ο βασικός πυρήνας του συγκροτήματος που είμαστε οι Βαγγέλης Μπουλουξής, Στέφανος Χαρτζάβαλος, Αλέξανδρος Νάστος, Ανδρέας Τραβάνογλου. Θα υπάρχει ως guest κιθαρίστας ο Αδάμ Σωτηρόπουλος. Θα μας πλαισιώσουν στα φωνητικά τρεις πολύ ταλαντούχες νέες κοπέλες, η Άννα Ρούση που θα παίξει και επιπλέον πιάνο, η Κωνσταντίνα Γοργόλη που θα κάνει φωνητικά και θα παίξει και φλάουτο, και η Έλληνα Τραγουδάρα που θα κάνει backing vocals. Αλλά το κλου, ας το πούμε, της βραδιάς θα είναι η σύμπραξη μαζί μας επί σκηνής του αρχικού μας κιθαρίστα, ο οποίος λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι δεν ζει στα Γιάννενα αλλά στην Κύπρο, και έχουμε να παίξουμε μαζί του από το 1980, την τελευταία, ας πούμε, συναυλία των Ντίνς εκείνης της φάσης. Πραγματικά αξίζει να παρευρεθεί εδώ ο κόσμος. Βασικά το συγκρότημα των Ντίνς έχει δύο περίοδους. Είναι η πρώτη, η εφηβική περίοδος, το πούμε έτσι, και η μια δεύτερη της επανένωσης μετά το 10, το 12 μέχρι τώρα, τα τελευταία 8 χρόνια δηλαδή. Τότε, θα πω μια προσωπική μου εμπειρία, ήταν τα παιδιά ξεκίνησαν από το 76-77 από τις ειδικάδες, έκαναν τη συναυλία το Δεκέμβριο του 78 στο Παλάδιο οι τέσσερις. Εκεί τους γνώρισα και τους πρότεινα συνεργασία σαν αρμονίστας και παίξαμε μετά από ένα χρόνο τη μεγάλη συναυλία του 79 με καλύτερο ήχο κλπ. Τα παιδιά ήδη παρόλα αυτοδίδακτα παίζαν πάρα πολύ καλά, είχαν πάρει τις Fender κιθάρες τους και παίξανε πάρα πολύ όμορφα και γι' αυτό και πήγα μαζί τους. Βέβαια, μετά όπως διαλύθηκε το συγκρότημα λίγο απότομα, κανένας δεν άφησε τη μουσική, όλοι ασχολήθηκαν με τη μουσική από πολλά χρόνια, πήραν διαφορετικούς δρόμους και βρεθήκαμε μετά από το 12 να ξαναβρεθούμε πάλι με νέο κιθαρίστα, τον Θοδωρή Τσουμάνη, ο οποίος ατυχώς ήταν άρρωστος αυτές τις μέρες με σοβαρή ίωση και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, και τον Παναγιώτη Τέλη στα πνευστά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και αυτός μουσικός, και ο οποίος αυτός λείπει και αυτός ταξίδι στην Κύπρο αυτήν την εποχή, το είχε προγραμματισμένο και δεν μπορεί να συμμετέχει. Κατά τα άλλα, η δεύτερη περίοδος των Ντίνς είναι μια απέκταση της πρώτης περίοδου, λίγο πιο όρημη, με πιο καλό ήχο και με νέες συναυλίες, όπως το αφιέρωμα στο Pink Floyd που έγινε το 2014, τα αφιερώματα στο βρετανικό ροκ το 2015, το The Wall το 2018, τι αφιέρωμα στους Moody Blues και στους Dire Straits το 2019. Και αυτή όμως η συναυλία έχει μια ιδιαιτερότητα σοβαρή, διότι ο κιθαρίστας Νίκος Σοπάς, που ευτυχώς βρέθηκε εδώ πέρα για ένα ταξίδι διακοπών, να το πω έτσι, προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει και θα συμμετέχει στη συναυλία με αρκετά κομμάτια και μερικά που θα τα παίξει ο ίδιος, και θα είναι πάρα πολύ όμορφα και καλούμε τον κόσμο να έρθει, γιατί είναι κρίμα να χάσει αυτή τη συναυλία. Καλό και εγώ όλο το φιλόμουσο κοινό των Ιωαννίνων να παρευρεθεί σε αυτή τη συναυλία. Θα γυρίσει και σε πολλούς όμορφες μνήμες. Είναι κομμάτια που έχουν παιχθεί και το 79 σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία στο Παλάδιο, και πιστεύω θα είναι κάτι που θα συγκινήσει τις ψυχές όλων μας. Στο μοναδικό πιστοποιημένο μέχρι στιγμής μονοπάτι της Ηπείρου, το Ursa Trail, βρέθηκαν την Κυριακή τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος συνεχίζει τις εξορμήσεις του και καλεί τους γενιώτες και όχι μόνο να συμμετέχουν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση και τις ομορφιές του τόπου μας. Τα χνάρια της Αρκούδας ακολούθησαν τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων που σε μία ακόμη εξόρμησή τους περπάτησαν το Ursus Trail, το μοναδικό πιστοποιημένο μονοπάτι της Ηπείρου. Με τον καιρό τον φετινό χειμώνα να παραμένει ήπιος και τα χιόνια να μην έχουν καλύψει τα βουνά όπως ήθιστε, οι εξορμήσεις του Ορειβατικού Συλλόγου συνεχίζονται, δίνοντας την ευκαιρία ακόμη και σε αρχάριους ορειβάτες να ακολουθήσουν. Εξάλλου, η πόρτα του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη που θέλουν να βρεθούν κοντά στη φύση και να γνωρίσουν τα βουνά και τα μονοπάτια της περιοχής μας και όχι μόνο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Μέτσοβο, στα Χνάρια της Αρκούδας, σε ένα από τα πολύ όμορφα μονοπάτια της Ηπείρου, το μοναδικό πιστοποιημένο στην περιοχή μας, μαζί με τον Ορειβατικό Σύλλογο για μια όμορφη πορεία.
Φέτος ο καιρός δεν μας έχει κάνει τη χάρη να έχουμε χιόνια όπως συνήθως έχει αυτή την εποχή, οπότε ερχόμαστε σε πιο ανοιξιάτικες διαδρομές. Εδώ με τον Ορειβατικό Σύλλογο περιμένουμε και νέα μέλη να έρθουν στην παρέα μας, να γνωρίσουν αυτά τα πολύ όμορφα μέρη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, τα πανέμορφα βουνά μας, τα όμορφα δάση και την πανέμορφη φύση. Πιστή στο ραντεβού μας, άλλη μία Κυριακή με πολύ όμορφες συνθήκες. Όπως έχουμε πει φέτος, όλες οι Κυριακές μας είναι ηλιόλουστες. Ήρθαμε εδώ πέρα στο Μέτσοβο, στο πολύ ωραίο μονοπάτι στα Χνάρια της Αρκούδας, στην πολύ όμορφη φύση. Όπως βλέπετε είμαστε Φλεβάρης, δεν υπάρχει τίποτα από χιόνι. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες αναβάσεις που κάναμε που ανεβήκαμε στο Περιστέρι στην Κουράσα ότι φέτος ο χειμώνας είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Δυστυχώς αυτή είναι η κλιματική αλλαγή που περνούμε. Κατά τα άλλα είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα, ένα πολύ όμορφο μονοπάτι που ενδείκνεται και για αρχαρίους ορειβάτες που μπορούν να το δοκιμάσουν όλοι. Ο Ορειβατικός Σύλλογος περιμένει όλους να έρθουν μαζί μας να γνωρίσουν αυτά τα πολύ όμορφα μέρη. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Βροχερός αναμένεται να είναι ο αυριανός καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου στα Γιάννενα, 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου θα έχει Σπρωτεία, 10 έως 14 η Άρτα και 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου η Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή στο μικροσκόπιο με θέμα της απόψε, τον παιδικό καρκίνο. Καλεσμένοι μου στο στούντιο του Ήπειρο στη Βιέννη, ο αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής παιδοαιματολογίας Αλέξανδρος Μάκης, η αναπληρωτρία καθηγήτρια επιδημιολογίας Ευαγγελία Ντζάνη και η κυρία Ευανθία Καρά, εκπρόσωπος της Φλόγα στα Ιωάννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.